Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σήμερα 30 Μαΐου στην τελευταία διάλεξη της σειράς τηλεδιαλέξεων που αφορούν την ιστορία του ελληνικού θεάτρου με γενική επωνυμία σταθμή στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Ονομάζομαι Βάγιος Λιαπής, είμαι καθηγητής του Αρχαίου Δράματος και της πρόσληψής του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και απόψε έχω την χαρά και την τιμή να σας μιλώ για το μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο που είναι το τελευταίο, όπως είπα, θέμα που θα καλύψουμε σε αυτή τη σειρά διαλέξεων με γενικό τίτλο «Σταθμή στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου». Να ξεκινήσουμε λέγοντας λίγα λόγια για το Εθνικό Θέατρο κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Είδαμε στην προηγούμενη διάλεξη ότι το Εθνικό Θέατρο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και κατά τη μεταπολεμική περίοδο συνεχίζει τη δραστηριότητά του επιλέγοντας κυρίως μεγάλα έργα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 1955 ιδρύεται το Φεστιβάλ Επιδαύρου, στο οποίο το Εθνικό Θέατρο αναλαμβάνει κατά αποκλειστικότητα να παρουσιάζει έργα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας αργότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ένας θεσμός που, όπως ξέρετε, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος, 1954, εν είδη προαναγγελίας του υποίδρυση φεστιβάλ, είχε δοθεί στο Θέατρο της Επιδαύρου πάλι παράσταση της Ηλέκτρας, του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, για τον οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη διάλεξή μας. Η επίσημη πρεμιέρα όμως του φεστιβάλ δίνεται, όπως είπα, το 1955, με την Εκάβη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή. Δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το Θέατρο της Επιδαύρου για παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Είχε προηγηθεί ήδη το 1938 η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, η οποία μάλιστα έκανε και την επόμενη χρονιά και περιοδία στο εξωτερικό. Ενώ το 1955, την ίδια χρονιά δηλαδή με το Φεστιβάλ Επιδαύρου, ιδρύεται και το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο έχει διτή αποστολή να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό μεγάλες διεθνείς ορχήστρες σοβαρής μουσικής και το δεύτερο σκέλος της αποστολής του είναι να προωθήσει τις παραστάσεις αρχαίου δράματος, οι οποίες δίνονται στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, ιδίως στον τομέα του αρχαίου δράματος, χαρακτηρίζονται από μια συντηρητική αισθητική, κυρίως διότι ο Ροντήρης, που έχει το γενικό πρόσταγμα, επιβάλλει στους συντελεστές του ένα μονολυθικό τρόπο ερμηνείας, ο οποίος συνίσταται στα εξής: ρυθμική απαγγελία και μεγαλόστομη εκφορά του λόγου, συγκρατημένες κινήσεις και αγαλματώδεις πόζες των ηθοποιών και συντονισμένη ρυθμική εκφώνηση των χωρικών με αδιόρατες κινήσεις του χορού. Είναι αυτό το σπρέχ κορ για το οποίο μίλησα την προηγούμενη φορά και στο οποίο είναι εμφανής η επίδραση που δέχτηκε ο Ροντήρης από τον δάσκαλό του, τον μεγάλο αυστριακό σκηνοθέτη, τον Μαξ Ράινχαρντ. Εξάλλου, ο Ροντήρης έχει μόνιμους και αποκλειστικούς συνεργάτες στον τομέα της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας. Έχει τον Κλεόβουλο Κλόνη στη σκηνογραφία, έχει τον Αντώνη Φωκά στην ενδυματολογία, οι οποίοι ενισχύουν αυτό το μονοδιάστατο, θα λέγαμε, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, καθώς χρησιμοποιούν με σχεδόν στερεότυπο τρόπο μνημειώδεις σκηνικές κατασκευές, αρχαιοπρεπή κοστούμια με χιτώνες, χλαμίδες, σαντάλια κτλ. Με αυτή την αισθητική που επιβάλλει ο Ροντήρης, αυτή τη συντηρητική αισθητική, αναγκάζονται να συμμορφωθούν ακόμη και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του θεάτρου της εποχής που καλούνται να ερμηνεύσουν τραγικούς ρόλους. Τέτοιοι είναι αυτή η Αγία Τριάδα, έτσι, η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής και ο Θάνος Κοτσόπουλος. Και βεβαίως ακόμη περισσότερο συμμορφώνονται με την αισθητική του πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί που αναδεικνύονται από τα σπλάχνα του Εθνικού Θεάτρου κατά τη δεκαετία του 50, ηθοποιοί όπως η Ελένη Χατζιαργύρη και η Άννα Συνοδεινού. Εδώ μίλησα προηγουμένως για την παλιά παράσταση της Ηλέκτρας του Ροντήρη, η οποία είχα πει ότι δόθηκε στην Επίδαυρο το 38, αλλά είχε προηγηθεί παράσταση της ίδιας παραγωγής περίπου στο Θέατρο του Ηρώδου Αττικού το 1936 και βλέπετε εδώ ένα στιγμιότυπό της, στο οποίο είναι νομίζω εμφανής
αυτός ο αρχαιοπρεπής συντηρητισμός του Ροντήρη. Είπα και πριν ότι το Εθνικό Θέατρο λίγο αργότερα αρχίζει και δραστηριοποιείται και στον χώρο της αρχαίας κωμωδίας από το 1956. Πρώτη παραγωγή είναι η Εκκλησιάζουσα στο Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του νεαρού τότε Αλέξη Σολομού, ο οποίος βέβαια στην συνέχεια καθιερώνεται ως ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας, με επίσης συντηρητικό στίγμα στην αισθητική του. Ο Σολομός συνεργάζεται στα σκηνικά και στα κοστούμια με τον ζωγράφο και σκηνογράφο τον Γιώργο Βακαλό, δηλαδή Βακαλόπουλο. Ήταν ο σύζυγος της Ελένης Βακαλό, της ποιήτριας, και ιδρυτής ή συνιδρυτής μαζί της της γνωστής σχολής Βακαλό. Ιδρύθηκε, αν θυμάμαι καλά, το 1956 εκεί γύρω και ήταν η πρώτη σχολή design έτσι, στην Ελλάδα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Σήμερα λέγεται, νομίζω, Κολέγιο Βακαλό. Στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, ο Σολομός, σε συνεργασία με τον Βακαλό, δίνουν μια έτσι ζωηρή και πολύχρωμη παράσταση, παρόλο που εδώ η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και δεν φαίνεται η πολυχρωμία της. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια έχουν ένα σημαντικό βαθμό αρχαιολογικής ακρίβειας, δηλαδή απηχούν αρχαίες ελληνικές αγγιογραφίες που φέρνουν απεικονίσεις εμπνευσμένες από την αρχαία κωμωδία. Και επίσης αξιοποιούν και άλλες αρχαίες μαρτυρίες για την γενικότερη ενδυματολογική αισθητική της αρχαιότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η σειρά αυτή των πύληνων αγαλματιδίων, που είναι γνωστά με την ονομασία τα Αναγραίες, και βλέπετε εδώ ένα χαρακτηριστικό τέτοιο δείγμα που βρίσκεται σήμερα στο Altes Museum στο Βερολίνο, και μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτή την Αναγραία με το κοστούμι της Μέρη Σαρώνη, η οποία βρίσκεται εδώ στο κέντρο της σύνθεσης. Νομίζω ότι είναι εμφανέστατη η επίδραση του αγαλματιδίου της Αναγραίας στην αισθητική, την ενδυματολογική του κοστούμιου που φοράει η Μέρη Σαρώνη στο ρόλο της Πραξαγόρας. Είπα ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά, έτσι είναι ότι οι παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου κινούνται σε ένα κλίμα συντηρητισμού, καλλιεργούν μια μάλλον ασφαλή προσήλωση σε καθιερωμένα πρότυπα, καλλιτεχνικά και πνευματικά. Την ίδια όμως περίοδο έχουμε νεότερους και πιο ανήσυχους καλλιτέχνες, οι οποίοι αρχίζουν σταδιακά να αντιδρούν σε αυτή τη μονολυτική αισθητική και αντιπροτείνουν το δικό τους καλλιτεχνικό όραμα για την ανανέωση του ελληνικού θεάτρου. Και βεβαίως κορυφαίος φορέας αυτών των νέων καλλιτεχνικών οραμάτων ήταν ο Μικρασιάτης Κάρολος Κουν. Βλέπετε εδώ στο κλασικό πορτρέτο του με το αιώνιο τσιγάρο. Ο Κάρολος Κουν ξεκινάει ως καθηγητής στο Κολέγιο Αθηνών, όπου οργανώνει ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις με τους μαθητές του. Στη συνέχεια φεύγει από το κολέγιο και ιδρύει το 1933 τη Λαϊκή Σκηνή, όπου ως πρώτη παραγωγή δίνει μια αεροφύλη του Χορτάτσι σε συνεργασία με τον νεαρό τότε ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη. Επίσης, στη Λαϊκή Σκηνή παρουσιάζει τον Πλούτο το Αριστοφάνη και την Άλκιστη του Ευρυπίδη. Ωστόσο, το 1936, λίγα χρόνια μετά δηλαδή, η Λαϊκή Σκηνή διαλύεται λόγω οικονομικών δυσκολιών. Μεσολαβεί μια περίοδος αβεβαιότητας, στην οποία ο Κουν συνεργάζεται ως σκηνοθέτης με καθιερωμένους επαγγελματικούς θεάτρους εποχής, αλλά σύντομα αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υλοποιήσει το καλλιτεχνικό του όραμα, γιατί χρειάζεται το δικό του θεατρικό σχήμα. Και το σχήμα αυτό είναι βεβαίως το Θέατρο Τέχνης, το οποίο ιδρύεται το 1942 στη μεσούσης έτσι, της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Βεβαίως ο τίτλος παραπέμπει ευθέως στο Θέατρο Τέχνης, το ομώνυμο Θέατρο Τέχνης που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνης Στανισλάβσκης στη Μόσχα στο τέλος του 19ου αιώνα, και που και εκείνο με τον τρόπο του είχε υπάρξει εστία ανανέωσης της υποκριτικής και της σκηνοθετικής τέχνης. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι λέει ο ίδιος ο Κουν για την ίδρυση του Θέατρου Τέχνης. Λέει, το Θέατρο Τέχνης ιδρύθηκε το 1942 στην αρχή της γερμανικής κατοχής. Η ανάγκη για ένα τέτοιο θέατρο, ένα θέατρο συνόλου, εννοεί όχι ένα θέατρο με βεντέτες και πρωταγωνιστές, έτσι, αλλά ένα θέατρο στο οποίο ο καθένας θα έχει τον ρόλο του, ακόμη και ο πιο μικρός κομπάρσος. Έτσι. Η ανάγκη λοιπόν είχε οριμάσει μέσα μου πολύ πριν, τον καιρό που ιδρύθηκε η μη επαγγελματική λαϊκή σκηνή για την οποία μιλήσαμε. Η εποχή της κατοχής ήταν μια συναισθηματικά πλούσια εποχή.
Ναι, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό. Έπαιρνες και έδινες πολλά. Μαζώνανε κίνδυνοι, στερήσεις, βία και τρομοκρατία και γι' αυτό σαν άνθρωποι αισθανόμασταν την ανάγκη πίστης, εμπιστοσύνης, συναδέλφωσης, έξαρσης και θυσίας. Ο Κούν επιδιώκει συνειδητά λοιπόν να απομακρυνθεί από τις μονολυθικές, μονοδιάστατες, συντηρητικές ερμηνείες του Εθνικού Θεάτρου, τις οποίες είχε επιβάλει ο Ροντήρης, καλλιεργεί ένα είδος θεάτρου πρωτοφανές εκείνη την εποχή για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ένα θέατρο που δεν επαναπαύεται μόνο σε ένα είδος καλλιτεχνικής προσέγγισης, δεν προσκολάται σε προκατασκευασμένα ερευνητικά σχήματα, αλλά αντίθετα επιδίδεται διαρκώς σε πειραματισμούς, σε ανήσυχες αναζητήσεις, σε ανατρεπτικές προτάσεις, οι οποίες φέρνουν ένα κλίμα ριζικής ανανέωσης στα ελληνικά θεατρικά πράγματα. Και εδώ βλέπετε την είσοδο του θεάτρου τέχνης, όπως είναι σήμερα ή όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια. Το πρώτο έργο που ανεβάζει στο θέατρο τέχνης ο Κούν είναι η Αγριόπαπια του Ίψεν. Λίγο αργότερα θα ανεβάσει και το Ρόσμαρσχολμ και τους Βρικόλακες του ίδιου συγγραφέα. Αυτά είναι έργα τα οποία αποκλίνουν, είναι ένα είδος τομής έτσι, στην εργογραφία του Ίψεν, διότι αποκλίνουν από το αστικό δράμα με στοιχεία κοινωνικής καταγγελίας, το οποίο υπηρετούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ίψεν, και μετακινούνται και πειραματίζονται με το νέο τότε κλίμα ή καλλιτεχνικό ρεύμα του συμβολισμού. Ο συμβολισμός έτσι, είναι ένα κίνημα που επηρεάζει και την ποίηση και την πεζογραφία και το θέατρο κτλ. Είναι ένα ρεύμα στο οποίο προτάσσεται ως καλλιτεχνικό αίτημα η χρήση συμβολικών εικόνων, οι οποίες λειτουργούν ως προέκταση του ψυχισμού των ηρώων ή ως μέσο για την υποβολή συναισθηματικών διαθέσεων στο ακροατήριο. Το ρεπερτόριο του θεάτρου τέχνης περιλαμβάνει επίσης αργότερα έργα του Πιραντέλο, τα τρία έργα που βλέπετε εδώ, έτσι είναι, έτσι νομίζετε, έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα κτλ. Ο Πιραντέλο είναι ένας συγγραφέας που ανατρέπει τις καθιερωμένες θεατρικές συμβάσεις, αμφισβητεί και υπονομεύει τη διάκριση ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό. Έτσι, στο έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, ας πούμε, δεν ξέρει κανείς ακριβώς πότε ξεκινάει η παράσταση, διότι βλέπει στην αρχή το θεατρόνι να συζητάει με το μηχανικό της σκηνής και δεν είσαι σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι μέρος του θεατρικού έργου ή αν είναι μια, πώς το λένε, έτσι, μια συζήτηση μεταξύ των συντελεστών της παράστασης, στην οποία τυχαίνει να παρευρίσκεσαι εσύ ως θεατής. Γενικά καταργείται αυτό που ονομάζουμε εκούσια αναστολή της δυσπιστίας, αυτό το αίσθημα δηλαδή ότι αυτό που βλέπεις είναι είναι στιγμιότυπο από την πραγματικότητα. Έτσι, ο Πιραντέλο το υπονομεύει αυτό το πράγμα και αναδεικνύει τους αρμούς, τους θεατρικούς που συνθέτουν το σκηνικό θέαμα. Ιδιαίτερα διακρίθηκε το θέατρο τέχνης στην παρουσίαση του έργου του Μπρέχτ, το 57 παρουσιάζεται ο Καυκασιανός κύκλος με την Κυμωλία, αλλά και στην παρουσίαση του έργου των κορυφαίων τότε και των πιο σύγχρονων τότε Αμερικανών θεατρικών συγγραφέων, όπως είναι ο Ευγένιος Ονίλ, παρουσιάζει τους πόθους κάτω της λεύσης και το Παγοπόλης έρχεται, όπως είναι ο Williams με το γυάλινο κόσμο, ο Τριαντάφυλλος ο Στήθος, ο Ξαφνικά Πέρι στο καλοκαίρι, και όπως είναι ο Άρθουρ Μίλλερ με το Ήταν όλοι τους παιδιά μου και με τον θάνατο του Εμποράκου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα πολλά από τα έργα αυτά, ειδικά τα έργα του Tennessee Williams, παρουσιάζονται στο θέατρο τέχνης του Κούν ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στην Αμερική. Δεν έχουμε δηλαδή τη συνήθι πάροδο μερικών ετών ή καμιά φορά και δεκαετιών ανάμεσα στην ακμή του συγγραφέα και στην σκηνική παρουσίασή του στην Ελλάδα. Ό,τι βλέπει ο Αμερικανός θεατής στο Broadway, ξέρω εγώ, το βλέπει ο Αθηναίος θεατής στο θέατρο τέχνης. Οπότε εκτίθεται άμεσα το ελληνικό κοινό και για πρώτη φορά βέβαια στα πιο πρωτοποριακά στοιχεία της αμερικανικής δραματουργίας. Αργότερα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 60, το θέατρο τέχνης στρέφεται προς αυτό που ονομάζουμε θέατρο του παραλόγου και παρουσιάζει πάλι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργα κορυφαίων ευρωπαίων δραματουργών όπως είναι ο Ιονέσκο, όπως είναι ο Μπέκετ, όπως είναι ο Πίντερ. Είναι έργα τα οποία, όπως γνωρίζετε, έτσι, αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου, είναι έργα που διαταράσσουν τη λογική αλληλουχία που διέπει την πλοκή ενός παραδοσιακού θεατρικού έργου. Περιέχουν σκηνές που δεν συνδέονται λογικά μεταξύ τους, περιέχουν διαλόγους που δεν δίνουν νόημα. Πολλές φορές δημιουργείται ένα κλίμα έτσι, ανησυχίας, αβεβαιότητας και υπαρξιακού άγχους, ιδίως στα έργα του Πίντερ αλλά και του Μπέκετ.
Εντελώς αξιοσημείωτο είναι ότι για να παρουσιάσει σκηνικά το δραματολόγιο αυτό, ο Κουν στρατολογεί μερικούς από τους καλύτερους τότε νέους Έλληνες συγγραφείς, ας πούμε τον Οδυσσέα Ηλίτη, τον Μάριο Πλωρίτη ως μεταφραστή κυρίως, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, τον Μίνο Αβολανάκη. Έτσι, τον Ηλίτη τον ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Ήταν ήδη τότε σημαντικός ποιητής και βέβαια αναδείχθηκε σύντομα σε έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους των ελληνικών γραμμάτων, ιδίως με τον Νόμπελ το 1979. Ο Πλωρίτης στα δύο δρόμους ως κριτικός θεάτρου και μεταφραστής. Ο Σεβαστίκογλου, σύζυγος της Άλκη Ζέη, όπως ξέρετε, ήταν ένας από τους αξιολογότερους Έλληνες σκηνοθέτες και θεατρικούς συγγραφείς. Και ο Βολανάκης εξελίχθηκε σε επίσης σημαντικό σκηνοθέτη του θεάτρου και μεταφραστή. Δεν μπορεί λοιπόν παρά να θαυμάσει κανείς το αισθητήριο του Κουν που επέλεξε να συνεργαστεί με νεαρούς τότε συγγραφείς, σχετικά έτσι λίγο πολύ άγνωστους, οι οποίοι όμως στη συνέχεια καθιερώθηκαν ως σημαντικές προσωπικότητες στο ελληνικό θεατρικό και λογοτεχνικό στερέωμα. Θα πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις παραστάσεις αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κουν, διότι έγραψαν ιστορία. Είδαμε παραπάνω, είπαμε λίγα λόγια για τις παραστάσεις του Σολομού στο Εθνικό Θέατρο, που είδαμε ότι επιχειρούσαν να δημιουργήσουν μια εντύπωση αυθεντικότητας ιστορικής ή αρχαιολογικής, αναπαράγοντας με τα κοστούμια, με τη σκηνογραφία και έργα τέχνης. Ο Κουν συνειδητά απομακρύνεται από αυτή την αισθητική, αντιπαρατίθεται σε αυτή τη σκηνοθετική γραμμή και στρέφεται αντιθέτως όχι στην αρχαιότητα, όχι στα αγαλματίδια και στις αγγεωγραφίες, αλλά στην λαϊκή ελληνική παράδοση, στο Πανηγύρι, στο Καρναβάλι, στον Καραγκιόζη. Αυτή τη λαϊκή σκοπής αισθητική την εφάρμοσε ο Κουν για πρώτη φορά στην περίφημη ιστορική, θρυλική παράσταση των Ορνήθων το 1959, των Ορνήθων του Αριστοφάνη. Βλέπετε εδώ ένα στιγμιότυπο από μεταγενέστερη παράσταση, αναβίωσε κατά κάποιο τρόπο, όχι, δεν είναι από την πρώτη παράσταση. Και εκεί πάλι ο Κουν επιστράτευσε μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες που διέθετε η Ελλάδα. Η μετάφραση ήταν του γνωστού και σημαντικού λογοτέχνη και θεατρικού συγγραφέα Βασίλη Ρώτα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη. Η μουσική ήταν του μέγιστου Μάνου Χατζηδάκη. Η μουσική μπορείτε να τη βρείτε εύκολα στο YouTube ή να την αγοράσετε. Είναι πραγματικά εξαίσια. Είναι ένα κατόρθωμα μουσικό. Και η χορογραφία ήταν επίσης τη σημαντικότητα της χορογράφου, της Ραλούς Μάνου. Παρόλα αυτά, παρόλο που η παράσταση είχε όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει καλλιτεχνικό θρίαμβο, η πρεμιέρα του έργου 29 Αυγούστου του 1959 στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού ήταν μια καταστροφή. Προκάλεσε σκάνδαλο, αφενός διότι φαίνεται ότι καλλιτεχνικά είχε αδυναμίες, δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς οι συντελεστές, αλλά κυρίως επειδή θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των θεατών. Γιατί? Διότι, ξέρετε, στους Όρνηθες υπάρχει, πώς το λένε, ο Πιστέτερος και ο Ευελπίδης ιδρύουν μια πόλη επάνω στα ουράνια, στα σύννεφα, μαζί με τα πουλιά. Και έρχονται διάφοροι ανεπιθύμητοι, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τους ιδρυτές της νέας πόλης και να πιάσουν την καλή, θα λέγαμε. Και ένας από αυτούς είναι ένας ιερέας στον Αριστοφάνη, τον οποίο όμως ιερέα, ο Κουν, τον έντυσε με τα άμφια ενός σύγχρονου ορθόδοξου ιερέα. Πράγμα το οποίο προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, έντονες αποδοκιμασίες στο κοινό. Η παράσταση διακόπηκε πριν να τελειώσει και στη συνέχεια, με απόφαση του τότε Υπουργού Προεδρίας και μετέπειτα Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Τσάτσου, απαγορεύτηκε η παράσταση. Και εδώ σας έχω βάλει μία από τις πάρα πολλές γελιογραφίες του Πρίτανη τότε των Ελλήνων γελιογράφων, του Φωκίωνα Δημητριάδη, ο οποίος μετά την απαγόρευση των Ορνήθων από τον Τσάτσο, παρίστανε τον Τσάτσο, τον οποίο βλέπετε εδώ να ψιθυρίζει κάτι στον Καραμαλή, παρίστανε τον Τσάτσο με μία κότα δίπλα του. Και εδώ βλέπετε από πίσω έχει και ένα ντουλάπι ανοιχτό με δεκάδες κότες μέσα. Και προφανώς παίζει εδώ ο Δημητριάδης με τον τίτλο Όρνηθες, έτσι. Ενώ Όρνηθες στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τα πουλιά, στα νέα ελληνικά σημαίνει τα ορνήθια, οι κότες. Αυτή η κότα συνόδευε έκτοτε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο στις γελιογραφίες του Φωκίωνα Δημητριάδη. Πολύ καλύτερη τύχη είχε αργότερα, 6 χρόνια αργότερα, το 1965, η παράσταση των Περσών του Εσχύλου, την οποία πάλι σκηνοθέτησε ο Κουν, πάλι σε σκηνικά και κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Αυτή τη φορά τη μετάφραση την είχε κάνει ο Πάνος Μουλάς, ο μετέπειτα καθηγητής της νέας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Και βεβαίως τη μουσική την είχε γράψει ο μέγιστος Έλληνας συνθέτης διεθνούς ακτινοβολίας, ο Γιάννης Χρήστου, ο οποίος, όπως ίσως γνωρίζετε, πέθανε προώρα, σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα τη μέρα των γενεθλίων του το 1971, αν θυμάμαι καλά. Η παράσταση αυτή τη φορά είχε θριαμβευτική επιτυχία, κυρίως διότι είχε και στην Ελλάδα επιτυχία, αλλά καθιερώθηκε κυρίως διότι είχε τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, στο Παρίσι κτλ. Μια άλλη πολύ σημαντική συμβολή του Κουν στη θεατρική ζωή και πραγματικότητα της Ελλάδας ήταν η ίδρυση της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης. Ο Κουν ιδρύει τη Δραματική Σχολή το 1941 με σκοπό να στελεχώσει το θέατρο του με ηθοποιούς που θα είχε εκπαιδεύσει ο ίδιος. Ήδη είχε ιδρύσει παλιότερα Δραματική Σχολή στο πλαίσιο του Λαϊκού Θεάτρου, η οποία μάλιστα είχε και σημαντικούς αποφύτους. Έτσι είχε ηθοποιούς όπως ο Λαδρέντης Γιαννέλος, η Φρόσο Κοκόλα, ο Λυκούργος Καλέργης, ο Παντελής Ζερβός, τους οποίους γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Αυτό που χαρακτήριζε τη μέθοδο του Κουν, τη μέθοδο την εκπαιδευτική, ήταν ότι επέμενε να επιλέγει ηθοποιούς από τις λαϊκές τάξεις, που δεν είχαν ούτε προηγούμενες σπουδές, ούτε ακαδημαϊκούς τίτλους, ούτε τίποτα. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς ήταν σχεδόν αναλφάβητοι. Ας πούμε, ο Παντελής Ζερβός διάβαζε το σενάριο συλλαβίζοντας. Δεν ήξερε, ήταν λειτουργικά αναλφάβητος, όπως τα λέγαμε σήμερα. Δεν ήξερε να διαβάζει με άνεση. Αυτό ο Κουν το ήθελε. Ήθελε ανθρώπους ακατέργαστους. Ήθελε ανθρώπους που δεν είχαν φθαρεί από την έκθεση στον ακαδημαϊσμό ή στις κατεστημένες θεατρικές πρακτικές, δεν είχαν αλλοιωθεί έτσι από το στόμφο και τη ρητορία του Εθνικού Θεάτρου κτλ. Ήθελε λοιπόν ο Κουν να ενσαρκώνουν οι ηθοποιοί του αυτό που ονόμαζε ο ίδιος λαϊκό εξπρεσιονισμό. Ένα είδος θεάτρου που θα αξιοποιούσε την παράδοση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, όχι σαν folklore, αλλά σαν μέσο για την καλλιέργεια ενός θεατρικού ήθους που θα αξιοποιούσε τα βιώματα των απλών ανθρώπων για να δώσει νέα πνοή σε έργα είτε του κλασικού ρεπερτορίου είτε της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Και εδώ βλέπουμε τα λόγια του ίδιου του Κουν, το πώς περιγράφει το όραμά του για το ελληνικό εξπρεσιονιστικό θέατρο. Ήθελε, λέει, ανθρώπους από λαϊκές τάξεις που υπήρχαν ακόμη υπολείμματα πλούσια σε εκφράσεις, σε κινήσεις, αισθήματα και ψυχικό κόσμο, γνήσια εκδήλωση της ζωής, αληθινή ψυχική κατάσταση και ανάγκη, αν όχι βέβαια πνευματική, χωρίς επιτίδευση, χωρίς περιορισμούς, χωρίς απαγορεύσεις καλών τρόπων συμπεριφοράς κτλ. Πρωτόγονα αισθήματα, αλλά τουλάχιστον γνήσια, αληθινά και πόσο έντονα ζωντανά. Βέβαια, είναι γνωστό ότι πολλοί από τους μαθητές, από τους αποφύτους της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, έγιναν σε συνέχεια κορυφαίοι ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου. Βλέπετε εδώ ενδεικτικά μόνο μερικά ονόματα, σίγουρα δεν είναι όλοι εδώ. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η Έλλη Λαμπέτη, η Μελίνα Μερκούρη, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, η Μάγια Λιμπεροπούλου, η Ρένη Πιτακή, ο Γιώργος Λαζάνης, ο Μίμης Κουγιουμτζής, ο Θήμιος Χαρακατσάνης, ο Γιώργος Αρμένης και μερικοί από αυτούς, δυστυχώς λίγοι, βρίσκονται ακόμη στη ζωή και συνεχίζουν τη θεατρική του σταδιοδρομία. Φέτος το καλοκαίρι βλέπω, για παράδειγμα, ότι η Ρένη Πιτακή παίζει στους Πέρσες του Εσχύλου. Να πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για την δραματουργία, τη θεατρική γραφή στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και πάλι το θέατρο του Κουν λειτουργεί ως φυτώριο νέων δραματουργών, όχι μόνο ηθοποιών, έτσι, αλλά και θεατρικών συγγραφέων. Ας πούμε, ήδη στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής το 1943, ο Κουν σκηνοθετεί, παρουσιάζει το έργο Κωνσταντίνου και Ελένης του νεαρού τότε Γιώργου Στεβαστίκουγλου, που τον είδαμε και πριν. Εδώ τον βλέπετε στην κάτω φωτογραφία μαζί με την Αλκιζέη. Και το επόμενο έτος, το 1944, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο του Αλέξη Σολομού. Ο τελευταίος σας προχώρακας είναι ο ίδιος Αλέξης Σολομός, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως ως σκηνοθέτη του Εθνικού Θεάτρου. Βέβαια, ο σημαντικότερος καρπός που βγήκε από το φυτώριο του Κουν ήταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Έτσι. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης επιστρέφει το 1945 στην Ελλάδα από το στρατόπεδο, το ναζιστικό στρατόπεδο εξοντώσεως του Μάουτχάουζεν, όπου ήταν κρατούμενος έως τότε. Ένα βράδυ που, αν θυμάμαι καλά, το έχει διηγηθεί ο ίδιος. Έβρεχε, έκανε κρύο, κάτι τέτοιο, και ήθελε κάπου να μπει για να ζεσταθεί. Και έτυχε να βρεθεί μπροστά στην πόρτα του Θεάτρου Τέχνης. Και μπήκε μέσα ο άνθρωπος για να μην βρέχεται, έτσι, και έτυχε να δει
μια θεατρική παράσταση που πεζόταν εκείνη την ώρα και που είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος ο Κούν. Ήταν το έργο «Στα καπνοτόπια» του Αμερικανού συγγραφέα του Τζακ Κέρκλαντ. Ο Καμπανέλης ζει ένα είδος, έτσι όπως ο Παύλος στη Δαμασκό παθαίνει μια μεταστροφή, ζει ένα είδος αποκάλυψης και αποφασίζει ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να ασχοληθεί με το θέατρο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ήταν ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Αλλά δεν είχε απολυτήριο, οπότε δεν μπορούσε να γίνει δεκτός σε δραματική σχολή και έτσι αποφασίζει να ασχοληθεί με τη θεατρική γραφή. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα ευτυχές ατύχημα αυτό. Έτσι. Αν είχε πάει σε δραματική σχολή ο Καμπανέλης, μπορεί να είχε γίνει ένας καλός ηθοποιός, αλλά πιθανότητα δεν θα είχε γίνει ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας που γνωρίζουμε σήμερα. Το έργο του Καμπανέλη δεν μπορούμε βεβαίως να το καλύψουμε στην ολότητά του σε μια διάλεξη όπως η απόψινή. Θα πούμε λοιπόν πολύ λίγα πράγματα έτσι δειγματοληπτικά. Να πούμε ότι το έργο που τον δεν ήταν το πρώτο έργο που έγραψε, αλλά ήταν το έργο που τον καθιέρωσε και νομίζω ότι ήταν το πρώτο έργο που παραστάθηκε, ήταν η Αυλή των Θαυμάτων, έτσι, που καθιερώνει τον Καμπανέλη ως ανερχόμενο αστέρα, ως δύναμη της νεοελληνικής δραματουργίας. Παρουσιάζεται το Ιανουάριο του 1957. Πραγματοποιεί 182 παραστάσεις που, αν το καλοσκεφτείτε, είναι πρωτοφανής αριθμός για ένα έργο αξιώσεων, έτσι, για ένα έργο που δεν είναι κωμωδιούλα ή επιθεώρηση. Το έργο αυτό επαναφέρει εκείνο το θεατρικό μοτίβο της φτωχικής συνοικιακής αυλής που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και που είπαμε ότι το πρώτο χρησιμοποιεί ο Γιάννης Καμπίσης στους Κούρδους και αργότερα ο Παντελής Χόρνος στο Φιντανάκι. Αλλά είναι χάρη στον Καμπανέλη που η αθηναϊκή συνοικιακή αυλή αναδεικνύεται σε χώρο εμβληματικό της νεοελληνικής πραγματικότητας, όπου απεικονίζονται οι ζωές των καθημερινών ανθρώπων, των ανθρώπων που ζουν ανάμεσα στην εξαθλίωση και στην ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, με τις μικροχαρές τους, με τις μικροφιλοδοξίες τους, με τις ονειροπολίσεις τους ή με την απελπισία τους. Αυτόν τον μικρό κόσμο της αθηναϊκής αυλής στην οποία διαδραματίζεται το έργο του Καμπανέλη. Έτσι, θυμάστε τι είναι η αυλή, το είπαμε την περασμένη φορά, δεν είναι η αυλή μιας πλούσιας μονοκατοικίας όπως ίσως σκεφτόμαστε σήμερα. Έτσι, η αυλή ήταν απλώς ο κοινόχρηστος χώρος που υπήρχε μπροστά από ένα σχετικά μεγάλο κτίσμα σε σχήμα π, σε σχήμα γ το κτίσμα, που ήταν διόροφο ή τριόροφο, είχε διάφορα δωμάτια και στο καθένα από αυτά τα δωμάτια ζούσε ένας εργένης, ένα ζευγάρι, μια μικρή οικογένεια, κάτι τέτοιο. Και όλοι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι συναντιόντουσαν στην αυλή, δηλαδή στον υπαίθριο χώρο που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι. Σε μια τέτοια αυλή λοιπόν ζουν οι άνθρωποι του Καμπανέλη εδώ, που τη ζωή τους έρχεται να την ταράξει ένας καινούριος ενοικιαστής, ο Στράτος, ο υδραυλικός, ο οποίος τα μπλέκει με την Όλγα, μια Ρωσίδα, που ισχυρίζεται ότι είναι μάλιστα και από αριστοκρατική οικογένεια της προεπαναστατικής Ρωσίας. Η Όλγα είναι παντρεμένη με τον Στέλιο, έναν άεργο, ένα ακαμάτι που παίζει τυχερά παιχνίδια, ελπίζοντας να πιάσει την καλή. Ο Στέλιος, όπως και άλλα πρόσωπα της αυλής, ονειρεύεται διαρκώς να μεταναστεύσει, θέλει να πάει στην Αυστραλία, θέλει να πάει εδώ, θέλει να πάει εκεί, στην Αφρική, κάνει διάφορα τρελά όνειρα, νομίζω ότι έτσι θα πλουτίσει εύκολα. Υπάρχει στην ίδια αυλή και ένα ζευγάρι πιο σοβαρών ανθρώπων από τον Στέλιο, ο Μπάμπης και η Βούλα, οι οποίοι καταφέρνουν κάποια στιγμή να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία, αλλά συνειδητοποιούν την τελευταία στιγμή όταν πάνε στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρουν το πλοίο να φύγουν, συνειδητοποιούν ότι όλα αυτά ήταν μια απάτη. Έχουν πέσει θύματα ενός απατεώνα, ο οποίος τους τσέπωσε όλες τις οικονομίες τους και τους άφησε στον άσο. Στο τέλος, ο Στέλιος ανακαλύπτει βέβαια τον εξωσυζυγικό δεσμό της γυναίκας του και αυτοκτονεί, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι της αυλής αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν, διότι το οικόπεδο πωλείται σε εργολάβους, οι οποίοι σκοπεύουν να χτίσουν εκεί μια πολυκατοικία. Βλέπετε ότι απαθανατίζει εδώ ο Καμπανέλης μια έτσι, οριακή, μια κρίσιμη στιγμή της μεταπολεμικής Ελλάδας, αυτό το κύμα, αυτή τη λέλαπα της αντιπαροχής. Έτσι, όπου οι ιδιοκτήτες παλιών ακινήτων, οικοπαίδων, ερυπείων, οτιδήποτε, έδιναν αντιπαροχή το οικόπεδό τους ή το κτίσμα για να χτιστεί στη θέση του μια πολυκατοικία, στην οποία έπαιρναν ένα-δύο διαμερίσματα οι ίδιοι.
Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, βλέπει κανείς ότι ο Καμπανέλης δεν κάνει απλώς ηθογραφία, έτσι, δεν σκοπεύει απλώς να απεικονίσει με έναν ρεαλιστικό τρόπο τη χαμοζωή αυτών των φτωχών ανθρώπων, αλλά κάνει και ένα είδος πολιτικής καταγγελίας. Αναδεικνύει δηλαδή τη μεγάλη αλλά σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων που τους είχε προσπεράσει η υποτιθέμενη ανοικοδόμηση της Ελλάδας και η ανάπτυξη της χώρας μετά τον εμφύλιο. Χαρακτηριστικό της ιατρικής γραφής του Καμπανέλη είναι ότι δεν επαναπαύεται ποτέ. Πειραματίζεται διαρκώς. Δεν του αρέσουν οι έτοιμες λύσεις, τα προκαθορισμένα σχήματα, αλλά καταγίνεται διαρκώς με νέα είδη θεατρικού λόγου, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες και τα όρια τους. Ας πούμε, το 1952 γράφει για πρώτη φορά κωμωδία. Το δίπρακτο έργο «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», το οποίο παραστάθηκε 14 χρόνια αργότερα, το 1966, από το Θέατρο Τέχνης. Είναι μια μυθολογική παροδία αυτό το έργο με κεντρικό πρόσωπο τον Οδυσσέα, το γνωστό μας Οδυσσέα, έτσι, του Ομήρου, ο οποίος όμως παρουσιάζεται εντελώς απομυθοποιημένος. Σε αντίθεση με τον παλιό Οδυσσέα, ετούτος εδώ δεν έχει καμία διάθεση να επιστρέψει στην Ιθάκη, διότι είναι μια ασήμαντη επαρχία και δεν έχει καμία όρεξη να γυρίσει εκεί. Φτάνει στο νησί της Κύρκης και εκεί συλλαμβάνει μια κομπίνα. Έτσι, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μύθο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του για να εξυπηρετεί στα συμφέροντά του. Αλλά οι κάτοικοι του νησιού δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την επιχείρηση marketing και αυτοπροβολής του Οδυσσέα. Και γιατί δεν ανταποκρίνονται? Διότι έχουν πέσει θύματα του μύθου του Οδυσσέα οι ίδιοι. Ο Οδυσσέας δεν μπορεί παρά να είναι ένας ψηλός, ξανθός και όμορφος ήρωας. Και τέτοιος ψηλός και ξανθός είναι ο Ελπίνορας, έτσι, αυτός ο Χαζούλης Ελπίνορας, ο οποίος πέφτει από την ταράτσα της Κύρκης και τσακίζει το λαιμό του και σκοτώνεται στον Όμηρο. Εδώ πέρα όμως παίρνει τη δόξα του Οδυσσέα, διότι είναι έτσι όμορφος, ψηλός και ξανθός και τα πρόσωπα, οι κάτοικοι του νησιού θεωρούν ότι εκείνος είναι ο Οδυσσέας, ενώ ο πραγματικός Οδυσσέας είναι κοντός και μελαψός και κανένας δεν του δίνει σημασία. Και στο τέλος του έργου ο Οδυσσέας αποκαλύπτει την παρεξήγηση και ομολογεί ότι καμία από τις ηρωικές πράξεις που το αποδίδονται δεν είναι αληθινή, αντίθετα είναι ένοχος για ένα σωρό άθλιες ενέργειες. Είναι λοιπόν και το Οδυσσέα γύρισε σπίτι ένα είδος πολιτικής άτυρας, άλλωστε όταν κάποια στιγμή ο Οδυσσέας αποφασίζει τελικά να επιστρέψει στην Ιθάκη, δεν μπορεί να το κάνει διότι πληροφορείται ότι η κυβέρνηση της Ιθάκης έχει αποφασίσει να τον εξοντώσει, διότι πιστεύει πως αν ο πραγματικός Οδυσσέας γυρίσει πίσω, θα ζημιωθεί η τουριστική οικονομία του νησιού, η οποία ακριβώς στηρίζεται στον εξωπραγματικό μύθο του Οδυσσέα. Αναγνωρίζει κανείς πολύ εύκολα εδώ παθογένειες της νεοελληνικής πραγματικότητας. Να πούμε για να τελειώσουμε κάποια πράγματα για το τελευταίο έργο που παρουσίασε ο Καμπανέλης, την τριλογία «Ο Δείπνος». Είναι ένα τρίπτυχο έργο που αποτελείται από τα μονόπρακτα «Γράμμα στον Ορέστη», «Ο Δείπνος», ίδιο όνομα με την τριλογία, και «Πάροδος Θηβών». Παραστάθηκε το 1992-1993 στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και είναι ένα είδος φανταστική συνέχεια, αν θέλετε, των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών που έχουν ως θέμα τους τον Οίκο των Ατριδών, τον Ορέστη, την Κλυτεμνίστρα κτλ. Στο πρώτο έργο του τρίπτυχου, στο «Γράμμα τον Ορέστη», το έργο είναι ένας μονόλογος, τον οποίο εκφωνεί μια ηθοποιός που υποτίθεται ότι κάνει δοκιμές για το ρόλο της Κλειδονίστρας και διαβάζει ένα γράμμα, διαβάζει μεγαλόφωνα ένα γράμμα που απευθύνεται στον Ορέστη. Στο γράμμα αυτό η Κλειδονίστρα προσφέρει ένα είδος απολογίας για τις πράξεις της, λέει γιατί έκανε όσα έκανε, γιατί σκότωσε τον Αγαμέμνο κτλ. Και κυρίως με το γράμμα της αυτό θέλει να προλάβει τον φόνο της από την Ηλέκτρα. Λέει: «Ορέστη, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω όσο πιο γρήγορα μπορείς, για να εμποδίσεις την Ηλέκτρα να με σκοτώσει». Και το κάνει αυτό η Κλειδονίστρα όχι γιατί φοβάται για τη ζωή της, αλλά γιατί δεν θέλει να διαιωνιστεί ο κύκλος του αίματος που κατατρίχει την οικογένεια των Ατριδών. Λέει ότι δόθηκε ο σύζυγος των Αγαμέμνονα στο πλαίσιο ενός γάμου πολιτικών σκοπιμοτήτων, ότι από τον Αγαμέμνονα δεν εισέπραξε παρά μόνο καταφρόνηση και μίσος, ότι στο πρόσωπο του Αιγίστου βρήκε όχι μόνο ένα εραστή, αλλά και ένα υπόδειγμα σοφίας και ανθρωπισμού. Και ενώ σωτάζει όλα αυτά μέσα από το γράμμα της η Κλειδονίστρα, εμφανίζεται από τα παρασκήνια ο Ορέστης και λέει στις σκηνοθετικές οδηγίες ο Καμπανέλης, σαν να κρατά με τα δύο του χέρια ένα μαχαίρι, ετοιμάζεται να τη χτυπήσει. Τα φώτα σβήνουν στην τελική κίνησή του.
Και βλέπετε εδώ στη φωτογραφία τη Μαρία Κεχαγιόγλου, η οποία νεαρότατη τότε υποδίθηκε το ρόλο της κλητεμνίστρας στο γράμμα στον Ορέστη. Το δεύτερο έργο του τριπτύχου, που ονομάζεται «Ο Δείπνος», είναι συνέχεια του γράμματος στον Ορέστη. Εδώ η κλητεμνίστρα και ο Αίγιστος είναι πια νεκροί, τους έχει σκοτώσει ο Ορέστης. Ο Ορέστης έχει δικαστεί στον Αριοπάγο, έχει ταξιδέψει στην Ταυρίδα, έχει βρει εκεί την Ιφηγένεια και έχει επιστρέψει μαζί της στο Άργος, όπου συναντά την Ηλέκτρα, που είναι παντρεμένη πια με έναν άσημο αλλά καλοκάγαθο αγρότη, τον Φόλο, έτσι όπως συμβαίνει περίπου στην Ηλέκτρα το Ευρυπίδη. Γιατί λέγεται ο δείπνος το έργο, διότι ολόκληρο το έργο είναι ένας νεκρόδείπνος, τον οποίο παραθέτουν με πρωτοβουλία της Ηλέκτρας τα ζωντανά μέλη των Ατριδών, ο Ορέστης, η Ιφηγένεια Ηλέκτρα και ο σύζυγος της Ηλέκτρας, ο Φόλος, προς τιμή των νεκρών μελών της οικογένειας. Του Αγαμέμνουνα, της Κλεμνίστρας, του Αιγίστου και της Κασάνδρας, που δεν είναι η οικογένεια, αλλά την έχει φέρει ο Αγαμέμνουνας από την Τριά. Οι νεκροί είναι παρόντες ως φαντάσματα που τα βλέπουν οι θεατές, αλλά δεν τα βλέπουν τα ζωντανά πρόσωπα του έργου. Και επικρατεί ένα πνεύμα μετάνοιας, σχεδόν θα λέγαμε χριστιανικής. Η Κλεμνίστρα, ας πούμε, απολογείται στην Κασάνδρα γιατί τη σκότωσε. Της λέει ότι ένιωθε πάντοτε για εκείνη συμπόνια και μητρική αγάπη και ούτω καθεξής. Και στο τέλος του έργου έρχεται η λύση, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον θάνατο. Η Ιφηγένεια ρίχνει κρυφά δηλητήριο στο ποτήρι με το κρασί και το δικό της, αλλά και των αδελφών της, και στο τέλος τα επιζώντα μέχρι τότε μέλη της οικογένειας πέφτουν νεκρά. Να πούμε και δύο λόγια για το τρίτο έργο της τριλογίας, την Πάροδο Θηβών. Εδώ αλλάζουμε οικογένεια, από την οικογένεια των Ατριδών πηγαίνουμε στην οικογένεια των Λαβδακιδών, του Ιδίποδα δηλαδή. Και μάλιστα η οπτική γωνία εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι οι πρωταγωνιστές του έργου δεν είναι πια η βασιλική οικογένεια της Θήβας, δεν είναι ο Λάιος, ο Ιδίποδας, ο Κάστιο, ο Ετεοκλής, ο Πολυνίκης κτλ. Αντιθέτως είναι ασήμαντα πρόσωπα, τα οποία στην αρχαία τραγωδία εμφανίζονται στο περιθώριο απλώς της δράσης. Ας πούμε, πρωταγωνιστές είναι ο φύλακας. Αυτός ο ανώνυμος φύλακας που στην Αντιγόνη Σοφοκλή φέρνει έντρομος στον Κρέοντα την είδηση ότι έθαψε κάποιος τον Πολυνίκη. Πρωταγωνιστεί επίσης ο Θεράπων, πατέρας του φύλακα, ο Θεράπων. Ποιος Θεράπων? Είναι αυτός που στον Ειδίποδα Τύρανο ανέλαβε να εκθέσει τον νεογέννητο Ειδίποδα για να τον αφήσει να πεθάνει στον Κυθερώνα και που χρόνια αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο Ειδίπος ήταν πραγματικά γιος του Λάιου και φωνιάς του Λάιου και γιος και σύζυγος της Ιωκάστης. Και εδώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε έτσι ένα κλίμα που θυμίζει αρκετά, τι να πούμε, το τρίτο στεφάνι, ας πούμε, του Ταχτσί. Έχουμε καυγάδες ανάμεσα σε ανθρώπους εξαθλειωμένους. Και στη διάρκεια αυτών των διανέξεων αποκαλύπτεται ότι και ο φύλακας και ο Θεράπων ήταν κατά κάποιο τρόπο επαγγελματίες καταδότες, οι οποίοι διακινούσαν δυσφημιστικές ειδήσεις για τη βασιλική οικογένεια για να μπορούν να την εκβιάζουν και να παίρνουν ποταπά ανταλλάγματα, όπως και εγώ, μια θέση στο δημόσιο. Έχουμε δηλαδή εδώ μια αντιστροφή των όρων, έτσι. Τα ασήμαντα και τα ταπεινά πρόσωπα που ζουν μια άθλια χαμοζωή καταφέρνουν να χειραγωγούν με τεχνάσματα και με απάτες τους επώνυμους και τους ισχυρούς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τώρα να πούμε δύο λόγια για την μεταπολεμική δραματουργία πέρα από τον Καμπανέλη, έτσι. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη Κεχαΐδη, ο οποίος επίσης αναπτύσσεται στο φυτώριο του Θεάτρου Τέχνης. Ξεκινάει παρουσιάζοντας διαλέξεις, αλλά σύντομα στρέφεται στη θεατρική γραφή. Στα πρωτόλια του δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα. Ας πούμε το «Μακρινό λυπητερό ταραγούδι», «Τα παιχνίδια στις αλικές», «Το μεγάλο περίπατο», είναι έργα πειρασμένα πολύ από το κλίμα του Tennessee Williams. Θα προχωρήσω στα πιο αρτιωμένα καλλιτεχνικώς έργα του Κεχαΐδη, το «Πανηγύρι» και τα μονόπρακτα «Η Βέρα» και το «Τάβλι». Στο «Πανηγύρι» έχουμε ένα βετεράνο της μικρασιατικής εκστρατείας, ο οποίος ζει μια άθλια ζωή στον Θεσσαλικό κάμπο. Η γυναίκα του τον πείθει να παντρέψει την κόρη τους με κάποιον γέρο και σχετικά ευκατάστατο, αλλά ο γάμος αποτυχαίνει και καταλήγει στο χωρισμό. Το έργο δεν λέει πολλά πράγματα από την άποψη της πλοκής. Έτσι, δεν στηρίζεται στην πλοκή
η θεατρική του, ας πούμε, άρθρωση κυρίως στηρίζεται έτσι στην θεματολογία του που αναδεικνύει το θέμα της μοναξιάς, της απομόνωσης και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει ακόμη και στοιχεία λυρισμού, αφού έχουμε έτσι ονειροπολήσεις, φαντασιώσεις κτλ. Στη Βέρα και στο Τάβλι έχουμε ένα αρκετά διαφορετικό κλίμα. Έχουμε ένα κλίμα σάτιρας και ηρωνίας, αλλά και συμπαθητικής ματιάς προς τους ήρωες του έργου. Μία συμπαθητική ματιά που θυμίζει λίγο τον Τσέχοφ. Ας πούμε, στη Βέρα έχουμε τρεις ηλικιωμένους άνδρες. Ένας από αυτούς έχει κοσμηματοπολείο. Το επισκέπτεται κάποτε μία νεαρή και όμορφη γυναίκα και αυτοί οι τρεις άνδρες έτσι παραδίδονται σε φαντασιώσεις και ονειροπολίες για να ξεφύγουν προσωρινά από την ασήμαντη καθημερινότητά τους. Στο Τάβλι έχουμε δύο πρόσωπα, τον Φόντα και τον Κόλια, που παίζουν τάβλι και στη διάρκεια της παρτίδας ο Φόντας προσπαθεί να πει στον Κόλια να στήσει μια κομπίνα. Ενώ ο Κόλιας, που είναι ιδεολόγος, είναι πρώην αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, ενδιαφέρεται να γράψει ένα βιβλίο που να εξιστορεί τη δράση του και τις εμπειρίες του στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Έχουμε δηλαδή στην ουσία δύο τύπους ανθρώπων που είναι αρκετά αντιπροσωπευτικοί της μεταπολεμικής νεοελληνικής κοινωνίας. Τα δύο τελευταία έργα του, τις δύο τελευταίες πικρές κωμωδίες του, τις έγραψε ο Κεχαΐδης από κοινού με τη σύζυγό του, την Ελένη Χαβιαρά, την οποία βλέπουμε εδώ. Δάφνες και Πικροδάφνες του 1979. Έχουμε τέσσερις άνδρες σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. Είναι κομματάρχες, εμπλέκονται στην πολιτική, προωθώντας τα συμφέροντα υποψηφίων μιας κομματικής παράταξης. Και στην πορεία έρχονται στην επιφάνεια προσωπικές αντιπαλότητες, μικροσυμφέροντα, ένοχα μυστικά. Και η ουσία του πράγματος είναι ότι ο καθένας από αυτούς τους πολιτευτές νομίζει ότι έχει προσβάσει την εξουσία, ότι μπορεί να κατευθύνει παρασκηνιακά τις εξελίξεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι όλοι τους ασήμαντα και αναλώσιμα γρανάζια ενός μηχανισμού που δεν μπορούν να ελέγξουν. Κάτι ανάλογο, αλλά από τη γυναικεία σκοπιά, έχουμε στο Με δύναμη από την Κηφισιά. Εκεί έχουμε τρεις γυναίκες που φαίνεται να είναι ανεξάρτητες οικονομικά, να ζουν σε έναν λαμπερό κόσμο, που όμως τελικά θυμίζει λίγο σαπουνόπερα ο κόσμος τους, αλλά τελικά μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή η συναρπαστική ζωή τους μπορεί και να μην είναι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, αλλά είναι, να είναι προϊόν της φαντασίας τους. Έχει δηλαδή κάποια στοιχεία σουρεαλισμού το έργο αυτό. Μετά τον Κεχαΐδη, θα πρέπει βεβαίως να αναφέρουμε τη Λούλα Αναγνωστάκη, που επίσης προέρχεται από την κοιτίδα του θεάτρου τέχνης, του Καρόλου Κουν. Ξεκινάει τη σταδιοδρομία της το 1965 με τρία μονόπρακτα, τη διανυκτέρευση, την πόλη και την παρέλαση, τα οποία κινούνται σε ένα εφιαλτικό κλίμα, σε μια ατμόσφαιρα παραλόγου, σε μια ατμόσφαιρα άγχους. Στην πόλη, ας πούμε, έχουμε ένα ζευγάρι που αλλάζουν διαρκώς τόπο διαμονής και σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε με τρόμο ότι το ζευγάρι αυτό σε κάθε πόλη όπου εγκαθίσταται επιλέγει έναν κάτοικο για να τον υποβάλει σε ένα είδος ψυχολογικού μαρτυρίου, κάτι σαν παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, το οποίο βοηθάει, υποτίθεται, το ζευγάρι αυτό να ξεπεράσει τα υπαρξιακά του αδιέξοδα. Και ένα παρόμοιο εφιαλτικό κλίμα έχουμε και στην παρέλαση, και έχουμε δύο αδέρφια. Τα έχει κλείσει ο αυταρχικός πατέρας τους μέσα στο σπίτι. Έτσι θα θυμάστε εδώ τον κοινόδοντα του Λάνθιμου. Και η μόνη δίωδος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο που έχουν αδέρφια είναι το παράθυρο. Κοιτάνε τι συμβαίνει έξω από το παράθυρό τους. Και βλέπουν ότι συγκεντρώνεται ένα πλήθος στην απέναντι πλατεία. Φαντάζονται τα παιδιά ότι θα γίνει κάποια παρέλαση, εξού και ο τίτλος, ότι θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια κάποιου μνημείου, κάτι τέτοιο. Αλλά στην πραγματικότητα το μνημείο δεν είναι παρά μια λεμιτόμος, η οποία τίθεται αμέσως σε λειτουργία. Μεταγενέστερα έργα της Αναγνωστάκη είναι η Κασέτα, που βεβαίως παραπέμπει ήδη από τον τίτλο στην τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ, του Σάμιουελ Μπέκετ, ο ήχος του όπλου, ο ουρανός κατακόκκινος και το τελευταίο, το σε εσάς που μ' ακούτε, μάλλον όχι το τελευταίο, είναι το προτελευταίο. Όχι, έκανα λάθος. Το σε εσάς που μ' ακούτε είναι το τελευταίο. Τα έμπλεξα διότι ο ήχος του όπλου ήταν το τελευταίο έργο που σκηνοθέτησε ο Κουν και ήταν το έργο του Αναγνωστάκη. Όλα αυτά είναι έργα στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω με λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι έχουν έτσι κάποια ηθογραφικά στοιχεία, αλλά ο σκοπός αυτών των ηθογραφικών στοιχείων δεν είναι απλώς να αποτυπώσουν κάποια ρεαλιστικά στεγνιότυπα
της νεοελληνικής ζωής και να μείνουν εκεί. Αντίθετα, στην ρεαλιστική φαινομενικά γραφή της, η Αναγνωστάκη εισάγει κενά, ασυνέχειες, ένα κλίμα αοριστίας. Οπότε παίρνει, ας πούμε, νοοτροπίες και συμπεριφορές της νεοελληνικής πραγματικότητας και μεταπλάθει σε θεατρική μυθοπλασία που απηχεί την ιδεολογική σύγχυση, τις ατομικές και συλλογικές απογοητεύσεις, την απομόνωση και την απουσία επικοινωνίας, τα αδιέξοδα παλαιότερων και νεότερων γενεών, δηλαδή όλα αυτά που τα στοιχεία που χαρακτήρισαν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την νεοελληνική ζωή. Να περάσουμε στη λεγόμενη θεατρική γενιά του 70. Είναι μια γενιά νεότερων δραματουργών, η οποία πλέον δεν ξεφυτρώνει από το φυτώριο του Κουν, αλλά βεβαίως και δεν αγνοεί έτσι την προηγούμενη γενιά, είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχειά της. Σε αυτή τη γενιά ανήκουν ο Μάριος Ποντίκας, ο Γιώργος Διαλεγμένος, ο Γιώργος Κούρτης και στο ίδιο κλίμα περίπου κινείται και ο Βασίλης Γιώγας, παρόλο που είναι αρχαιότερος των άλλων τριών, είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται θεατρικά ήδη από το 1960. Ο Γιώγας ζούσε στο εξωτερικό, στην Αυστρία, σπούδασε στη Βιέννη, έζησε στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, άρα ήρθε από πολύ νέος σε επαφή με διεθνή πρωτοποριακά ρεύματα και αρκετά από τα έργα του παρουσίασε στο εξωτερικό. Ο Γιώγας είναι επηρεασμένος από τον υπερεαλισμό, από τον λετρισμό που αμφισβητούσε την ίδια τη γλώσσα, γιατί τη θεωρούσε ως όργανο τυραννίας και επιβολής. Είναι επηρεασμένος από το θέατρο του παραλόγου, γι' αυτό και στην δική του γραφή είναι πολύ και το υπερεαλιστικό και το παράλογο στοιχείο, ας πούμε στο προξενείο της Αντιγόνης του 1958. Φαινομενικά έχουμε μία σκηνή από ένα παραδοσιακό μικροαστικό προξενείο όπου συμφωνείται ο γάμος, καθορίζεται η πρίκα, γίνεται η υποδοχή του γαμπρού στο σπίτι κτλ. Όλα αυτά παρουσιάζονται με έναν γκροτέσκο και κάπως κωμικό τρόπο. Η δράση δεν υπακούει στους νόμους της λογικής αλληλουχίας, φαίνεται να είναι χωρίς συνοχή, έτσι, επιρροή του θεάτρου του παραλόγου εδώ, αλλά ο παραλογισμός αποκτά μακάβριο χαρακτήρα όταν αποκαλύπτεται ότι η νύφη, η μέλουσα νύφη ή η Αντιγόνη του τίτλου, είναι στην πραγματικότητα νεκρή. Έχει απομείνει μόνο ο αποκρουστικός σκελετός της, έτσι, και το προξενείο γίνεται με έναν σκελετό. Έχουμε παρόμοια μακάβρια μοτίβα και σε άλλα έργα του Γιώγα, στις Μπριζόλες, το Μέγα Μπεϊζάχ κτλ. Και βεβαίως στην κωμωδία της Μίγας, και έχουμε έναν μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος πάει και παραδίδεται στην αστυνομία και λέει «Σκότωσα τη Ζιζή». Ο ανακριτής της αστυνομίας αναλαμβάνει να κάνει έρευνα για το φόνο και στην πορεία αποκαλύπτει ότι η Ζιζή την οποία σκότωσε αυτός ο άνθρωπος ήταν μία Μίγα. Εξού και ο τίτλος «Η κωμωδία της Μίγας». Ήταν το μόνο ζωντανό πλάσμα που είχε επισκεφτεί τον άνθρωπο αυτό στο μοναχικό του δωμάτιο. Ένα είδος διαλόγου του Γιώγα, αρκετά ιδιότυπο, με την αρχαία τραγωδία έχουμε στον Φιλοκτήτη. Ένα έργο που γράφτηκε το 1975, αλλά παραστάθηκε το 1989 για πρώτη φορά και βεβαίως συνδιαλέγεται με το μόνιμο έργο του Σοφοκλή, αλλά με έναν τρόπο που και πάλι έτσι έχει στοιχεία υπερρεαλιστικά ή και παράλογα. Ας πούμε, ο Φιλοκτήτης του Γιώγα δεν είναι εντελώς μόνος στο ξερονήσι του, αλλά περιστοιχίζεται από στυλίτες, από τους στυλίτες της χριστιανικής παράδοσης, αυτούς τους ανθρώπους που ανέβαιναν στην κορυφή ενός στήλου και περνούσαν τη ζωή τους εκεί. Ο Νεοπτόλεμος και ο Φιλοκτήτης αντιδικούν και καυγαδίζουν με λεξιλόγιο πολλές φορές αγοραίο. Υπάρχουν έτσι ασυνέχειες και αντιφάσεις στη χαρακτηρολογία αυτών των ανθρώπων. Πάλι δηλαδή κυριαρχεί το στοιχείο της ασυνέχειας, του υπερρεαλισμού και του παραλόγου. Να πάμε τώρα σε έναν συγγραφέα που ανήκει αμιγώς στη γενιά του 70, τον Γιώργο Διαλεγμένο, ο οποίος είναι ευτυχώς ακόμη εν ζωή, γεννήθηκε το 40. Ο Διαλεγμένος ξεκινάει την σταδιοδρομία του με την μαύρη κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία Στοπ». Εκεί έχουμε ένα ζευγάρι πάμφτωχων Ελλήνων, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς πότε θα πεθάνει η κατάκητη θεία τους για να καρποθούν την περιουσία της. Στο επόμενο έργο, «Μητέρα-μαμά», έχουμε στο επίκεντρο του έργου ένα θεσμό τον οποίο είδαμε με κάποιο τρόπο στην αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλη, δηλαδή την αντιπαροχή.
Έχουμε εδώ μια ηλικιωμένη γυναίκα, τη μαμά του τίτλου, έτσι, που την πείθουν τα παιδιά τους να τους δώσει το σπίτι τους, το σπίτι της αντιπαροχή. Και έτσι βεβαίως η γυναίκα καταλήγει να νιώθει αποκομμένη από τις ρίζες της, περίπου όπως η μισή Ελλάδα αποκόπηκε από τις ρίζες της από τη δεκαετία του 50 και εξής, όταν εγκατέλειψε τις αγροτικές περιοχές ή τις επαρχιακές πόλεις για να πάει να ζήσει στην Αθήνα. Επόμενα έργα, μεταγενέστερα έργα του διαλεγμένου είναι το «Σε φυλώ στη Μούρη» του 85 και «Η νύχτα της Κουκουβάγιας» του 90, του 98. Ναι. Εδώ έχουμε ένα μοτίβο αρκετά διαφορετικό από την προγενέστερη δραματουργία του διαλεγμένου. Έχουμε έργα που ξεκινούν από καθημερινά συμβάντα, από καταστάσεις ελαφρές έως και κομικές, αλλά εξελίσσονται προς κατευθύνσεις εφιαλτικές, οι οποίες αγγίζουν κάποτε τα όρια του παραλόγου. Ας πούμε, στη νύχτα της Κουκουβάγιας έχουμε έναν ηλικιωμένο άντρα, τον Ίωνα, ο οποίος πεθαίνει και περνάει στον άλλο κόσμο, όπου συναντάει την Πελαγία. Η Πελαγία είναι η γυναίκα με την οποία ο άντρας αυτός εν ζωή διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Η Πελαγία πέθανε πριν από τον Ίωνα διότι αυτοκτόνησε. Και αυτοκτόνησε όταν διαπίστωσε ότι ο Ίων, για να αποφύγει την αντιπαράθεση με τον σύζυγο της Πελαγίας, ισχυρίστηκε ότι δεν την ήξερε, δεν έχει δεσμό, δεν έχει τίποτα μαζί της. Οπότε η Πελαγία, που ήταν ειλικρινά ερωτευμένη μαζί του, πληγώνεται και αυτοκτονεί. Και στον άλλο κόσμο, ο Ίων ξανασυναντιέται επιτέλους με την Πελαγία, τρέχει προς το μέρος της για να την αγκαλιάσει, αλλά εκείνη γυρίζει και το απαντάει ψυχρά ότι δεν τον γνωρίζει. Οπότε αποκαθίσταται ένα είδος θλιβερής συμμετρίας εδώ. Ο Ίωνας εν ζωή αρνήθηκε την Πελαγία και η Πελαγία μετά θάνατον αρνείται τον Ίωνα. Στη γενιά του 70 ανήκει και ο Μάριος Ποντίκας, επίσης ευτυχώς εν ζωή, γεννημένος το 42. Εδώ έχω έτσι έναν κατάλογο των έργων του που δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσω όλα. Είναι έργα με κοινωνιολογικό ενδιαφέρον που ρίχνουν μια ματιά άλλοτε ηρωνική και σατυρική, άλλοτε τραγική, στη συμπεριφορά και στις νοοτροπίες των μικροαστικών ή και των εξαθλειωμένων κοινωνικών στρωμάτων στην Ελλάδα. Έχουμε έναν πυρήνα σταθερών θεμάτων σε αυτά τα έργα του Ποντίκα από το 71 στο 90, από την πανοραμική θέα μιας νυχτερινής εργασίας, δηλαδή μέχρι το κοίτα τους. Έχουμε τους συμβιβασμούς που όλοι λίγο πολύ αναγκαζόμαστε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια. Έχει και την εμπλοκή σε σχέσεις υποτέλειας, την απόγνωση σε συνδυασμό με την αναισθησία. Είναι δηλαδή ένα είδος θεάτρου βαθύτατα πολιτικό, που αναλύει νοοτροπίες και συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζουν μεγάλα στρώματα της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας. Δεν έχω δυστυχώς τον χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες για την εγωγραφία του Ποντίκα. Να πω ότι μετά το 90, μετά το κοίτα τους δηλαδή, ακολουθεί μια περίοδος 14 ετών στην οποία σιωπά θεατρικά ο Ποντίκας. Η σιωπή αυτή διακόπτεται το 2004 με τον δολοφόνο του Λάιου και τα κοράκια. Είναι ένας μεταπλασμός του μύθου του Ιδίποδα, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο προβληματισμός για τον λόγο με λάμδα κεφαλαίο και μια αμφισβήτηση της αγκυρότητας του λόγου, μια αμφισβήτηση που συνεχίζεται στο μεταγενέστερο και μέχρι στιγμής τελευταίο έργο του Ποντίκα, το «Χλιμίντρισμα», το οποίο μάλιστα εισάγει και στοιχεία μεταδραματικού θεάτρου, επηρεασμένο από τον Μπέκετ, από τον Χάινερ Μίλλερ. Είναι ένα είδος θεάτρου το οποίο αρνείται αυτό που λέμε κλειστή μορφή, δηλαδή έργα που έχουν αρχή, μέση και τέλος, έργα που τα γεγονότα συνδέονται με σχέσεις λογικής αιτιότητας, που αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο, και στρέφεται προς μια ανοιχτή μορφή, στην οποία κυριαρχεί η αοριστία, η αβεβαιότητα, η στρέβλωση, το παράδοξο, η έλλειψη συνοχής, ενδεχομένως και η έλλειψη νοήματος. Να πούμε δύο λόγια και για τον Γιώργο Σκούρτη. Ο Σκούρτης πρωτοεμφανίστηκε με το έργο του «Οι Νταντάδες», και να πω εδώ ότι ο τίτλος είναι αρσενικού γένους και όχι θηλυκού, δηλαδή «Ο Νταντάς, οι Νταντάδες». Είναι ένα έργο με σαφή στοιχεία του θεάτρου του παραλόγου, που έχει βεβαίως και ίχνη έτσι, πολιτικής άτυρες και καταγγελίας. Εδώ έχουμε δύο καταδίκους που αποφυλακίστηκαν πρόσφατα και ψάχνουν για δουλειά.
Ψάχνοντας, ψάχνοντας, βρίσκουν μια μικρή αγγελία η οποία ζητάει νταντάδες για 24 ώρες απασχόληση. Τους προσλαμβάνει ο εργοδότης, κάποιος μυστηριώδης κύριος Σταύρος, και συνειδητοποιούν αυτοί οι δύο πρώην κατάδικοι ότι ο ρόλος τους θα είναι να τελούν νεκρικές τελετές στη μούμια της νεκρής συζύγου του Σταύρου, η οποία βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο αρχοντικό. Και στην πορεία αντιλαμβανόμαστε ότι ο Σταύρος όχι μόνο παρακολουθεί τους δύο νταντάδες, αλλά και κατευθύνει με ύπουλο και επιτίδιο τρόπο τη συμπεριφορά τους, άλλοτε προσφέροντάς τους αμοιβές, άλλοτε ρίχνοντάς τους δολώματα κτλ. Και λέει ο ίδιος ο Σκούρτης ότι αυτή η μούμια, η μουμιοποιημένη σύζυγος του Σταύρου, είναι μια αλληγορία, η οποία αντιπροσωπεύει, λέει, την ολοκληρωτική εξουσία. Την εξουσία δηλαδή που επιδιώκει με τη βία ή με την καταπίεση ή με τον δόλο να ελέγξει ολοκληρωτικά τις πράξεις και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και στα μεταγενέστερα έργα του Σκούρτη, οι μουσικοί, οι εκτελεστές, οι ηθοποιοί, οι παγιδευτές, εμφανίζεται πάλι με διάφορες παραλλαγές και σε διαφορετικά συμφραζόμενα το ίδιο αυτό μοτίβο. Δηλαδή, ένα κεντρικό πρόσωπο που καθοδηγεί τη δράση και που έντεχνα κατευθύνει τα άλλα πρόσωπα προς την πραγμάτωση των σχεδίων του. Να τελειώσουμε αυτή την παρουσίαση με λίγα λόγια για τον ελληνικό θέατρο μετά τον Κούν, από την δεκαετία του 70 και μετά. Αυτή είναι μια περίοδος έντονης θεατρικής δραστηριότητας, στην οποία δημιουργούνται μικρότερα ή μεγαλύτερα ανεξάρτητα σχήματα, δηλαδή πληθαίνουν τα σχήματα που λέμε ότι ανήκουν στο ελεύθερο θέατρο. Το ελεύθερο θέατρο είναι το θέατρο έτσι που ζει χάρη σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν βρίσκεται δηλαδή κάτω από την χρηματοδοτική στέγη ή την καλλιτεχνική στέγη κάποιου μεγάλου οργανισμού όπως είναι το Εθνικό Θέατρο Φερρυππίν. Έτσι το 71 ο Θανάσης Γεωργίου, ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, ιδρύει το θέατρο στο Α, στου Ζωγράφου. Το 72 ο Γιώργος Μιχαηλίδης ιδρύει το Ανοιχτό Θέατρο στη Νέα Ιωνία αρχικά και μετά στου Γκίζη που βρίσκεται και σήμερα. Και το 75 ο Ευαγγελάτος ιδρύει στην Πλάκα το Αμφιθέατρο, το οποίο συνδυάζει έτσι και τη φιλολογική και τη θεατρολογική έρευνα του Ευαγγελάτου, ο οποίος ως γνωστόν είχε και μια σημαντική ακαδημαϊκή διάσταση στην προσωπικότητα και στο έργο του, αναδεικνύει έτσι παλιότερα και λίγο πολύ άγνωστα κείμενα της νεοελληνικής δραματουργίας, ξέρω εγώ την Ιφηγένεια του Κατσαΐτη, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενη διάλεξη, ή παρουσιάζει διασκευές κορυφαίων κειμένων όπως ο Ερωτόκριτος, ο Διγενής Ακρίτας, αλλά και βέβαια έργα του νεότερου και σύγχρονου δραματολογίου. Το 1973, μια ομάδα νεαρών ηθοποιών που είχαν πρόσφατα αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ιδρύουν το Ελεύθερο Θέατρο, που το 1980 μετονομάζεται σε Ελεύθερη Σκηνή. Προτεργάτης του Ελεύθερου Θεάτρου ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης, τον οποίο βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, τον χάσαμε πριν από λίγα χρόνια τον Κοτανίδη, και σε διάφορα στάδια ενσωματώθηκαν στο δυναμικό της Ελεύθερης Σκηνής ηθοποιοί, οι οποίοι σύντομα αναδείχθηκαν σε αστέρες του θεάματος, όπως η Μίνα Αδαμάκη, ο Κώστας Αρζόγλου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Μίμης Χρυσομάλης, και τελευταίο αναφέρω ο δυστυχώς ξεχασμένος σήμερα τον Νίκο Σκυλοδήμο, που κατά κοινή ομολογία ήταν ο πιο ταλαντούχος από όλους αυτούς τους θεατές, αλλά αυτοκτόνησε η ηλικία και δυστυχώς, όπως προανέφερα, πολύ λίγοι τον θυμούνται σήμερα. Να αναφέρουμε εδώ ότι τη μουσική για τις παραστάσεις Ελεύθερης Σκηνής έγραφε, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Και μία τέτοια παράσταση, στην οποία είχε γράψει τη μουσική ο Λουκιανός, ήταν η πρώτη παράσταση που έδωσε η Ελεύθερη Σκηνή, το Ελεύθερο Θέατρο τότε ακόμη, ήταν η επιθεώρηση «Και εσύ χτενίζεσαι». Δόθηκε στο Άλσος Παγκρατίου ένα χρόνο πριν από την πτώση της Χούντας, το 1973. Μάλιστα ήταν μια έτσι κάπως επεισοδιακή η πρεμιέρα, διότι ο προτεργάτης του Ελεύθερου Θεάτρου, ο Γιώργος Κοτανίδης, δεν ήταν εκεί, δεν συμμετείχε στην παράσταση, γιατί τον είχε συλλάβει η ασφάλεια και τον βασάνιζαν στην Πουμπουλίνας. Η μεγάλη προσφορά της Ελεύθερης Σκηνής ήταν ότι ανανέωσε το μέχρι τότε ανυπόλοιπτο είδος της επιθεώρησης. Παρουσίασε παραστάσεις επιθεώρησης, ναι, αλλά με φροντισμένα κείμενα, τα οποία έγραφαν όλοι οι ηθοποιοί από κοινού,
με εφάνταστα μουσικοχορευτικά κομμάτια και χωρίς τις βομολοχίες που χαρακτήριζαν την επιθεώρηση μέχρι τότε και που βεβαίως συνέχισαν να το χαρακτηρίζουν και αργότερα. Αποσπάσματα της παράστασης αυτής του «Και εσύ χτενίζεσαι» μπορείτε να βρείτε εύκολα στο YouTube αν θέλετε. Τώρα τις επόμενες δεκαετίες, δεκαετία του 80 και εξής, έχουμε την ίδρυση και άλλων θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου με πρωτεργάτες σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες. Έχουμε το 88 τη νέα σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή. Την ίδια χρονιά έχουμε το θέατρο Εμπρός του Τάσου Μπαντή. Το 90 έχουμε το απλό θέατρο του Αντώνη Αντίπα. Το 91 το θέατρο του Νότου του Γιάννη Χουβαρδά. Τους βλέπετε όλους αυτούς στις φωτογραφίες. Και την ίδια περίπου περίοδο έχουμε την ανάδυση σημαντικών σκηνοθετών με διεθνή παρουσία, όπως ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο οποίος το 84 ιδρύει την εταιρεία θεάτρου Διπλούς Έρος, και βεβαίως ο Θόδωρος Τερζόπουλος, που το 86 ιδρύει το θέατρο Άτης. Σημαντική όθηση, και τελειώνω με αυτό, στη θεατρική δραστηριότητα εκτός Αθηνών πλέον. Έτσι, όλα τα θέατρα για τα οποία μιλήσαμε μέχρι στιγμής είναι στην Αθήνα. Τι συμβαίνει στην επαρχία? Η επαρχία είναι ως επιτοπλίστων θεατρικώς υποσιτισμένη. Υπάρχει μόνο από τη δεκαετία του 60 το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο βεβαίως έχει μία σημαντική παρουσία, αλλά δεν αρκεί για να δώσει πνοή στη θεατρική ζωή της επαρχίας. Αυτή η όθηση έρχεται στη δεκαετία του 80 με τη δημιουργία του θεσμού των θεατρικών επιχορηγήσεων και με την ίδρυση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Όλα αυτά γίνονται βέβαια με πρωτοβουλία, όπως θα θυμάστε οι παλιότεροι και οι παλιότερες, της Μελίνας Μερκούρη, που είναι τότε Υπουργός Πολιτισμού, σε διαδοχικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Οι κυβερνήσεις αυτές άλλαζαν πολύ συχνά, θα θυμάστε οι παλιότεροι, αλλά η μόνη σταθερή παρουσία ήταν η Μελίνα, που έμενε πάντοτε Υπουργός Πολιτισμού. Η Μελίνα ήταν παλιά μαθήτρια του ΚΟΥΝ και σκοπός του θεσμού αυτών ήταν να ενισχυθούν οικονομικά με κρατικά χρήματα, η θίαση και του ελεύθερου θεάτρου, αλλά και η περιφερειακή θίαση της επαρχίας, ώστε με τις επιχορηγήσεις αυτές να απαλλαγούν από την οικονομική ανασφάλεια και να μπορούν να ανεβάζουν θεατρικά έργα αξιώσεων χωρίς το άγχος των εισπράξεων. Αυτός ο θεσμός βεβαίως οδήγησε πράγματι στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού θεάτρου και στην Αθήνα και εκτός Αθηνών κυρίως, στην επαρχία, με την ίδρυση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Βέβαια, υπήρχαν και παρενέργειες. Ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν βραχύβια θεατρικά σχήματα, τα οποία είχαν σκοπό απλώς και μόνο να πάρουν την επιχορήγηση. Έτσι. Αυτή ίσως είναι μια παρενέργεια που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι στη δεκαετία του 80 επίσης καταργείται το μονοπόλιο που είχε μέχρι τότε το Εθνικό Θέατρο από το 55. Το μονοπόλιο που έχει το Εθνικό Θέατρο στις παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο. Οπότε αρχίζουν πια και παίζουν αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο σχήματα του ελεύθερου θεάτρου και αρχίζει και δημιουργείται σιγά σιγά αυτή η μόδα η οποία παραμένει μέχρι σήμερα να εμφανίζονται στην Επίδαυρο αστέρες της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου με σκοπό βεβαίως αμιγώς εισπρακτικό. Για τον 21ο αιώνα λίγα πράγματα μπορώ να πω. Είναι νωρίς ακόμη για να κάνει κανείς μια αποτίμηση. Φαίνεται ωστόσο ότι το ελληνικό θέατρο οπωσδήποτε συνεχίζει την πορεία του, άλλοτε με σημαντικές παραστάσεις και με νέα έργα υποσχόμενων συγγραφέων και άλλοτε καταφεύγοντας σε ασφαλέστερες εμπορικά λύσεις. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η θεατρική ζωή και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις επαρχίας δεν δείχνει σημεία καμπής παρά την οικονομική κρίση, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες. Εξακολουθεί αυτή η συνύπαρξη μεγάλων θεατρικών οργανισμών όπως είναι το Εθνικό Θέατρο ή το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος με σχήματα του ελεύθερου θεάτρου, η οποία κατά τη γνώμη μου δίνει έτσι μια δυνατότητα καλλιτεχνικής πολυφωνίας, προσφέρει ένα μεγάλο εύρος παραστάσεων που κινούνται από τα μεγάλα πολυπρόσωπα πλούσια θεάματα έως τα απαιτητικότερα και ενδεχομένως λιτότερα έργα του πρωτοποριακού θεάτρου. Και με αυτά τα λόγια ολοκληρώνω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αυτή την σειρά τεσσάρων διαλέξεων που σκοπό είχε να παρουσιάσει σε ένα ευρύ κοινό τα σημαντικότερα κατ' εμέ ορόσημα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου από τις απαρχές, την περίοδο της κριτικής αναγέννησης τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν παρούσες και παρόντες
σε αυτή τη σειρά διαλέξεων και βεβαίως να δώσω το λόγο πλέον σε εσάς εάν έχετε να κάνετε ερωτήσεις ή σχόλια, παρατηρήσεις, παρεμβάσεις οποιοδήποτε είδους. Θα χαρώ λοιπόν πολύ να σας ακούσω και να συζητήσουμε. Αγαπητή Γιώργο, να σε ακούσουμε. Καλησπέρα, Βάη, πρέπει καλησπέρα. Να με ακούς. Καλησπέρα, μια χαρά σε ακούμε, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα έτσι αυθόρμητα τον λόγο και για να σε ευχαριστήσω βέβαια για τις παρουσιάσεις όλες αυτές, αλλά και για να κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση, γιατί η παράσταση του 59 από το Θέατρο Τέχνης του Κούν, αναφέρομαι στους Όρνηθες, όπως παρουσιάστηκε, φαίνεται να έχει το άδοξο αυτό τέλος της λογοκρισίας, ας το πούμε, της απαγόρευσης από την κρατική εξουσία, που όντως ισχύει, είναι ιστορικό γεγονός. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι η παράσταση... Υπήρξαν και αναβιώσεις βέβαια αργότερα, έτσι παρέλειψα να το πω. Υπήρξαν αναβιώσεις, ναι, αυτής της παράστασης. Ναι. Όχι μόνο αναβιώσεις, αλλά το 61 στο Φεστιβάλ των Εθνών στο Παρίσι πήρε το πρώτο βραβείο. Που ήταν η πρώτη επίσημη αναγνώριση, όχι μόνο του θεάτρου τέχνης στο εξωτερικό, αλλά γενικά του νεοελληνικού θεάτρου και της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στο εξωτερικό, σε ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ και πήρε το πρώτο βραβείο. Ο θρίαμβος που ήρθε βέβαια το 65 με τους Πέρσες, έπεται. Mm-hmm. Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση διεθνώς του θεάτρου τέχνης και γενικότερα του νεοελληνικού θεάτρου είναι το 61 με την πρώτη βράβευση της παράστασης αυτής των Ορνήθων, αλλά με κάποια έτσι απλοποίηση στις σκηνές και με κάποια έτσι περικοπή των λογοκριμένων των επικίνδυνων αυτών σκηνών. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω, γιατί όπως παρουσιάστηκε φαίνεται ότι έληξε χωρίς καν να πέσει αυλαία, διακόπηκε και τελείωσε εκεί. Δεν τελείωσε εκεί, δεν τελείωσαν εκεί οι Όρνηθες του Κούν. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω. Ναι, έχει δίκιο Γιώργο. Τελείωσε εκεί, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, η ιστορία με τους Όρνηθες στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε ναι, θα έπρεπε ίσως να το αναφέρω, γιατί αυτή η βράβευση στο Φεστιβάλ των Εθνών που ανέφερε στο 1961 ήταν και ένας σημαντικός παράγοντας που συνετέλεσε στο να γίνουν τελικά αποδεκτοί οι Όρνηθες του Κούν και στην ίδια την Ελλάδα. Δεν μπορούσε δηλαδή πια το ελληνικό κατεστημένο να αγνοήσει μια παράσταση η οποία είχε λάβει ένα τόσο σημαντικό διεθνές βραβείο. Εξού και οι αναβιώσεις της παράστασης των Ορνήθων, τις οποίες ανέφερα. Παίχτηκαν αρκετές φορές μέχρι και τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Και ναι, έχεις δίκιο ότι εκείνη η βράβευση διαδραμάτισε ένα πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αποκατάσταση, αν θέλεις, των Ορνήθων. Αγαπητέ Θόδωρε, να σε ακούσουμε. Ο κύριος Θόδωρος Γραμματάς διδάσκει το πρόγραμμά μας θεατρική αγωγή, αλλά βεβαίως έχει και ένα μακροχρόνιο ερευνητικό ενδιαφέρον με πολύ πλουσιότατο δημοσιευμένο έργο γύρω από τον ελληνικό θέατρο, οπότε τον ακούμε πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θόδωρο, να σε ακούσουμε και σήμερα. Ναι, ήθελα να σου πω ότι ήταν χαρά μου που παρακολούθησα και σήμερα τη διάλεξή σου, με την οποία ουσιαστικά ολοκλήρωσες αυτό τον κύκλο των διαλέξεων για τον ελληνικό θέατρο. Ήταν όλα πάρα πολύ κατατοπιστικά, τεκμηριωμένα, άρτια. Απλά θέλω μερικές έτσι προσωπικές επισημάνσεις να κάνω για να εμπλουτίσουμε λίγο όλο το περιεχόμενο αυτής της σημερινής μας συνάντησης και να κάνω και, αν μου επιτρέπετε, και κάνα δυο σχόλια για τους νεαρότερους, τους φοιτητές που μας παρακολουθούν, ανεκδοτολογικού χαρακτήρα για κάποια θέματα και πρόσωπα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, έτσι. Αν ξεκινήσω... Εσύ πολλά από αυτά, συγγνώμη που διακόπτω, Θόδωρο, εσύ πολλά από αυτά τα πρόσωπα που ανέφερα φαντάζομαι ότι θα τα έχεις γνωρίσει και προσωπικά, έτσι, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή σου. Ίσως μια άλλη φορά του χρόνου να είμαστε γεροί, να κάνουμε και κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Θα τα ξανασυζητήσουμε και με τον Γιώργο τον Γκράιε και μαζί και με την Άβρα. Να κάνουμε και κάτι άλλο πιο ζωντανό σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινώντας από τις παραστάσεις, πώς το λένε, στην Επίδαυρο κλπ. Πάρα πολύ σωστά βέβαια τόνισες για την ΕΚΑΒΗ το 55 κλπ. Αλλά μπορούμε να πούμε ίσως ότι και το 54 σαν μια δοκιμαστική παράσταση ήταν πρώτη ο υπόλοιπος, έτσι δεν είναι,
σε σκηνοθεσία Ροντίδη με τον Αλεξανδράκη που και αυτός έκανε την Ναι. πρεμιέρα τότε για Νεαρό τότε. πρωτοδύο. Ναι. Έχει δίκιο. Ακριβώς, Στο ρόλο του υπόλοιτου Αλεξανδράκης, έτσι. ακριβώς. Και ότι ας πούμε όλες αυτές οι παραστάσεις του Εθνικού, οι οποίες βεβαίως είχαν ένα συντηρητισμό, ένα κλασικισμό, μια αιμονία ας πούμε στην τήρηση των κλασικών προτύπων της αρχαιότητας από την αγιογραφία, από την τις απεικονίσεις που έχουμε και λοιπά και τις βλέπουμε πάρα πολύ καλά να υπάρχουν μέσα στις σκηνοθεσίες όπως πολύ σωστά παραλύλησες στις τα αναγραίες και τα λοιπά. Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι ανάγονται και ξεκινούν από την παράδοση του Ράινχαρτ και του γερμανικού θεάτρου, έτσι είναι, η οποία καθοδηγεί ας πούμε τόσο τον Ροντίρι όσο και τον Πολίτη. Αντίθετα, όπως εύστοχα επεσήμανες, ο Κάρολος Κουν ξεκινάει από μια άλλη αισθητική, την έννοια του λαϊκού εξπρεσιονισμού όπως ανέφερες, που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολύ πριν από το θέατρο τέχνης που ξέρουμε, αυτές οι ιδέες του Κάρολου Κουν γεννώνται και δημιουργούνται και εμφανίζονται με την λαϊκή σκηνή και με την άλκηστη κυρίως του Ευρυπίδη, που είναι μια παράσταση σταθμός για τα βήματά του με τα οποία αργότερα θα καταξιωθεί, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, με τους Όνειδες και με τα υπόλοιπα έργα. Εκτός του ότι βεβαίως ο Κάρολος Κουν είχε ξεκινήσει στο Αμερικάνικο Κολέγιο πολύ νωρίτερα, από το 1932 που παρουσίασε τους Όνειδες, άρα η ανασχόλησή του με το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ μακρά και ήξερε τι έκανε και τι έδινε. Και αυτό το αναφέρω για να κρίνουμε και την έννοια της σκηνοθετικής άποψης που λέμε μερικές φορές. Είναι άποψη ή δεν είναι άποψη. Δηλαδή δεν είναι απλά και μόνο ένας νεωτερισμός και μία διάθεση έτσι, εντυπωσιασμού που γίνεται, αλλά είναι ένας αποχρόν λόγος ο οποίος κάνει μια άλλου είδους σκηνοθεσία να έχει το χαρακτήρα της άποψης. Επομένως, ο Κάρολος Κουν, ναι, στα αλήθεια ήταν ένας δημιουργός που είχε τη δική του άποψη, η οποία όμως στηριζόταν σε ιδεολογήματα, σε αισθητικές καταστάσεις, σε επιδράσεις κλπ. Τώρα, μέσα στα τόσα ενδιαφέροντα που είπες για τους ξένους θεατρικούς συγγραφείς που ανέδειξε ο Κάρολος Κουν και το Θέατρο Τέχνης, μπορούμε επίσης να επισημάνουμε το Λόρκα, έτσι, και την παράσταση του 48 με το ματωμένο γάμο, που ήταν πάρα πολύ σημαντική παράσταση, γιατί διότι με την παράσταση αυτή έρχεται και ο λορκισμός στο θέατρο που αποτέλεσε και μια βασική τάση και ένα από τα πρώτα έργα του Καμπανέλη, ο χορός πάνω στα στάχια, γράφεται ακριβώς κατά μίμηση αυτού του έργου του ματωμένου γάμου. Και για να πω κάτι πιο ανεκδοτολογικό που ανέφερες προηγουμένως, πόσο Καμπανέλη στράφηκε στο θέατρο, πολύ σωστά είπες ότι δεν είχε απολυτήριο γυμνασίου και δεν μπορούσε να πάει και να γραφτεί στη δραματική σχολή κλπ. Αλλά τον θυμάμαι και σε κάποιες προσωπικές επαφές και κουβέντες που είχαμε, που μας έλεγε διάφορα και εκμυστηρευόταν. Αυτή η πρώτη του επαφή με το θέατρο και η μετάβασή του στο θέατρο Μουσούρι που παρακολούθησε τα Καπνοτόμια. Ενδεχομένως να ήταν ο καιρός βροχερός όπως είπες, αλλά πιο πολύ από το βροχερό καιρό ήταν ένα αποτυχημένο ραντεβού που είχε, γιατί είχε ραντεβού με μια κοπέλα η οποία τον αίσθησε και δεν ήθελε να γυρίσει άπρακτος στους φίλους του για να μην τον έχει καζούρα, οπότε δεν είχα τι να κάνω, λέει, και μπήκα στο θέατρο μέσα. Εντάξει. Κάτι άλλο επίσης να τονίσουμε ότι εκτός από τα τόσο σημαντικά έργα που έχει δώσει ο Καμπανέλης, ας πούμε, στο δράμα, είναι εξαιρετικά σημαντικά τα οι κομμωδίες που έχει κάνει και εκεί αναπτύσσει ένα άλλο ταλέντο, έτσι. Και το «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», 52 έχει το sequel, το «Μια κομμωδία», πολύ μεταγενέστερα, έχει επίσης άλλα τέτοια έργα όπως είναι «Ο Κανένας και το Παντελόνι» του παλιότερα, και άλλες κομμωδίες που δείχνει ο Καμπανέλης πραγματικά να έχει μια ουσιαστική έτσι, επαφή με το θέατρο, με την θεατρική τέχνη και με την επικοινωνία του θεατή, ή δηλαδή θέλει ο θεατής. Πάνω απ' όλα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι με το δείπνο που ανέφερε το 1992, παρόλο που είναι ήδη
σε μια προκεχωρημένη ηλικία, γύρω στα 70 και ίσως την εποχή αυτή, γίνεται από τους προτεργάτες του μεταμοντερνισμού στο ελληνικό θέατρο, έτσι, γιατί ακριβώς με τα έργα αυτά και ιδιαίτερα με την Πάροδο Θηβών μας δίνει την έννοια του διακειμένου, τη σύνθεση λοιπόν έργων ναι, της ναι. αρχαίας δραματικής σε ένα κλπ. Και του μεταθεατρικού έργου. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι έτσι πιο ανεκδοτολογικό να πω για το διαλεγμένο και το χάσαμε τη Θεία Στοπ, να θυμίσω στα νέα παιδιά που μας ακούνε ότι θυμόμαι τότε ήμουν φοιτητής και τα χρόνια αυτά ήταν έτσι ο αντιδικτατορικός αγώνας πια όριμος, γιατί περίπου τελείωνε η δικτατορία, αν θυμάμαι καλά, ή μόλις είχε τελειώσει. Και βλέπαμε στους δρόμους λοιπόν κόκκινες μπογιές, χάσαμε τη Θεία Στοπ, χάσαμε τη Θεία Στοπ. Και όλοι ψαχνόμασταν τώρα, ήμασταν κάμποσοι που ανήκαμε σε διάφορες ομάδες τότε έτσι, θα λέγαμε, ενάντια στη Χούντα με αγώνα αντιφασιστικό και αντιδικτατορικό. Και λέγαμε, μα τι διάολο, ποιος γράφει αυτό το σύνθημα, τι πάει να πει και τα λοιπά. Και αυτό ήταν μήνες ολόκληρους, γι' αυτό λέω ήταν 74 προς 75 και λοιπά. Και μετά, ας πούμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν το έργο του διαλεγμένου, ας πούμε. Μάλιστα, και μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Με αφορμή αυτό, να πω και στα νέα παιδιά ότι το θέατρο του παραλόγου, έτσι, αναφέρθηκε Αναγνωστάκη, αναφέρθηκε ο Μάριος Ποντίκας, επίσης ο Μουρσελάς με το επικίνδυνο φορτίο κλπ, ο Σκούρτης βεβαίως, όλοι αυτοί οι συγγραφείς και όλα αυτοί οι επιδράσεις από το θέατρο του παραλόγου είχαν ένα έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Όλοι εμείς φοιτητές τότε πηγαίναμε εκεί γιατί ακριβώς μέσα σε αυτές τις παραστάσεις βρίσκαμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε με διαφορετική μορφή έτσι, και να κοινοποιήσουμε ας πούμε, την αντίδρασή μας, την αντίθεσή μας στο καθεστώς και αρκετοί από εμάς μετήχαμε και πιο έντονα σε εκδηλώσεις κτλ. Όπως ας πούμε, την εποχή αυτή το να τραγουδάς Θεοδωράκη ήταν μια πράξη αντιστασιακή, το ίδιο πράγμα και το θέατρο του παραλόγου την εποχή αυτή ήταν μια μορφή προοδευτικού και επαναστατικού θεάτρου ενάντια στην καταπίεση της Χούντας. Βέβαια και για όλα αυτά έχουν γίνει και μελέτες και τα λοιπά, αλλά είναι καλό κάπου τα νέα παιδιά να τα έχουν στο μυαλό τους και να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι το θέατρο και πόσο μηνύματα μπορεί να περάσουν μέσα από το θέατρο. Βάγε, για μια ακόμη φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Θόδωρο, για τις αυτές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, όπως πάντα, να παρεμβάσω. Για το θέατρο του παραλόγου έχεις δίκιο ότι ήταν όχημα της αντίστασης στην εξουσία, διότι ούτως ή άλλως το θέατρο του παραλόγου έχει αυτό τον έντονα αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα, είναι κατά κάποιο τρόπο μια αλληγορία έτσι, της συντριβής, της καταπίεσης του ατόμου από την εξουσία, από τον ολοκληρωτισμό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς εύκολα γιατί προσλάβατε τότε εσείς ως νέοι φοιτητές τα έργα του παραλόγου ως πράξη αντίστασης. Για τις κωμωδίες του Καμπανέλη θα ήθελα να αναφέρω επίσης το ποιος ήταν ο κύριος. Είναι μια σύντομη κωμωδία, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αριστουργηματική, διότι παντρεύει με έξοχο τρόπο το κωμικό με το παράλογο. Έτσι. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει σε ένα μνημόσυνο, ισχυρίζεται ότι ήξερε το Μακαρίτη και όλοι εκεί οι τεθλιμμένοι συγγενείς πασχίζουν ο ένας μιλώντας και ανταλλάσσοντας μισόλογο με τον άλλον να καταλάβουν πώς τελικά γνώριζε αυτός ο άνθρωπος το Μακαρίτη και τελειώνει το έργο και συνειδητοποιείς ότι μάλλον αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας που μπήκε στο μνημόσυνο για να φάει τα κόλυβα χωρίς να έχει καμία άλλη σχέση με το Μακαρίτη. Αλλά είναι δοσμένο τόσο έντεχνα που νομίζει κανείς ότι έτσι, είναι ένα έργο που συμπυκνώνει κυριολεκτικά την κομική, θα λέγαμε, φλέβα του Καμπανέλη, ο οποίο ίσως δεν είναι τόσο εμφανής από τα γνωστότερα έργα του, ξέρω εγώ, για τις νύχτας, ας πούμε, την αυλή, όλα αυτά. Ναι. Θόδωρο, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά για τη χρήσιμα και ενδιαφέροντα σχόλιά σου. Η κυρία Αρταπηρίδου έχει ζητήσει το λόγο. Να σας ακούσουμε, κυρία Αρταπηρίδου. Ναι, καλησπέρα. Εξαιρετική παρουσίασή σας πάλι, κύριε Λιάπη. Μ' ακούτε? Σας ναι. Ακούμε, ναι. Ωραία. Ήθελα και εγώ να πω κάτι, κάποιες πληροφορίες για τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Πρόσφατα δούλευα στο Θεσσαλικό Θέατρο
Έκανα το Πολύ ωραία. ιστορικό τους, έκανα το ιστορικό αρχείο, 45 χρόνια παραστάσεις. Ήθελα να επισημάνω ότι ανέβηκαν καταπληκτικές παραστάσεις με πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα ονόματα της χώρας μας. Έχουν ανεβάσει Μπρέχτ, έχουν ανεβάσει Τένες Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Αντρέα Βουτσινά. Επίσης, πάρα πολλούς από θέατρο παραλόγου Πιραντέλο, Ιουνέσκο, Μπρέχτ. Ο Παπαβασιλείου έχει ανεβάσει την Ελένη και το καφενείο του Γκολντόνι. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Αρχαίες τραγωδίες, ο Φιλοκτήτης, Ηλέκτρα. Και θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, δεν έχει την προβολή που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή, ένα θέατρο της περιφέρειας που είχε συστηματικά επιτυχημένες παραστάσεις που, εντάξει, κάποιες βραβεύτηκαν. Η Ηλέκτρα, ας πούμε, έχει βραβευτεί και στο εξωτερικό, έχει κάνει και διεθνή, πώς το λένε, περιοδίες. Ο Τσάνος, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω, σε 45 χρόνια συστηματική παρουσία με παραστάσεις μεγάλης, πώς το λένε, επιδεξιότητας, με πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, συντελεστές, σκηνογράφους. Πρόσφατα η κυρία Σπανού είχε κάνει το Μπρέχτ, το «Καλός άνθρωπος» του Σετσουάν, εξίσου πολύ μελετημένη παράσταση. Θέλω να πω ότι και η περιφέρεια κάτι προσφέρει, που δεν ναι, είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πώς το λένε, πω, γνωστό. Ο Παπαβασιλείου, ας πούμε, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, που είναι και μεταφραστής, έχει μεγάλη δυναμία στη Λάρισα. Δηλαδή, είχε κάνει αρκετές παραστάσεις. Εκτός από την Ελένη και το καφενείο του Γκολντόνι, νομίζω έχει κάνει και κανένα δύο ακόμα, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, θέλανε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα να έρθουν να παίξουν ή να σκηνοθετήσουν στη Λάρισα. Ναι, σαφώς, σαφώς. Επίσης, η Λιδία Κονιόρδου, έτσι. Ορίστε. Η Λιδία Κονιόρδου. Η Λιδία Κονιόρδου ήταν ένα διάστημα του θεάτρου. Ναι, η Λιδία είχε παίξει και σε πολλές μεγάλες παραστάσεις. Ήταν και ηλέκτρα, δηλαδή είχε παίξει και το ρόλο της ηλέκτρα και είχε βραβευτεί γι' αυτό. Επίσης, και μια άλλη πληροφορία θα να σας δώσω τώρα για τον κύριο Διαλεγμένο. Ο κύριος Διαλεγμένος ήταν μανεκέν στο Παρίσι και ξαφνικά, όπως και ο κύριος Καμπανέλη, γύρισε στην Ελλάδα και ξαφνικά του ήρθε αυτή έτσι, η έμπνευση, η επιφώτιση να ασχοληθεί με το γράψιμο. Είχα διαβάσει μια καταπληκτική συνέντευξή του στη Γυναίκα πριν χρόνια, που ανέλυε όλη αυτή την κατάσταση τη θεατρική στην Ελλάδα. Και έλεγε: δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό με το γράψιμο, ενώ ήταν σε τελείως άλλη ατμόσφαιρα ζωής. Και παρόλα αυτά έγινε πολύ καλός θεατρικός συγγραφέας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εγώ ομολογώ δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, ήταν μια συνέντευξη στη Γυναίκα, νομίζω στην κυρία Μπακομάρου, πριν πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και μια εικοσαετία. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Λιάπη. Ναι. Μπορούμε να έχουμε κάποια βεβαίωση για αυτές τις συμμετοχές μας? Εγώ, παραδείγματος χάρη, παρακολούθησα όλο το εξάμηνο για όλα ό,τι έχετε παρουσιάσει. Αν υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω την αλήθεια, δεν προβλέψαμε κάτι τέτοιο. Ακριβώς επειδή οι διαλέξεις αυτές προσφέρονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, χωρίς να υπάρχει παρακολούθηση των συμμετοχών, έτσι, όποιος θέλει παρακολουθεί το βίντεο. Οπότε δεν είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο, πρέπει να σας ομολογήσω. Αλλά ίσως είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε μελλοντικά. Ναι. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί ούτως ή άλλως όλος αυτός ο κύκλος ήταν και κάτι, πώς το λένε, εντελώς επιμορφωτικό. Δηλαδή, πώς να το πω, μας δώσατε πολλές πληροφορίες και πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω και εγώ τώρα έτσι κάτι ανεκδοτολογικό με αφορμή αυτά που είπατε, κυρίως για τις παραστάσεις του Μπρέχτ στο Θεσσαλικό Θέατρο. Θα θυμάστε οι παλιότεροι, ο κύριος Γραμματάς σίγουρα θα το θυμάται, ίσως και άλλοι, όταν πρωτοξεκίνησαν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, ήταν ένας θεσμός βέβαια πρωτόγνωρος, έτσι, ο οποίος αντιμετωπίστηκε ενίοτε με επιφύλαξη, ενίοτε και με σκοπτική διάθεση. Και θυμάμαι μία γελιογραφία του Κώστα Μητρόπουλου,
Δεν μπορώ δυστυχώς να την τοποθετήσω χρονικά. Ήταν εκεί σε δεκαετία του 80, μέσα της δεκαετίας του 80. Στη γεωλογραφία ένας δημοσιογράφος με το κλασικό μαρκούτσι εκεί, το μικρόφωνο, έπαιρνε συνέντευξη από μια γιαγιά με το κλασικό τσεμπέρι στο χωριό. Ήταν ένα καλοκαίρι τότε με διάφορα έτσι, δραματικά γεγονότα, πυρκαγιές το ένα το άλλο, και ρωτούσε ο δημοσιογράφος η γιαγιά, εσένα γιαγιά, από όλο αυτό το καλοκαίρι τι σου έμεινε, τι σου έκανε εντύπωση. Και απαντούσε η γιαγιά, ο Μπρέχτ, παιδάκι μου, ο Μπρέχτ. Το οποίο έτσι είναι ένα δείγμα αυτής της σκοπτικής διάθεσης με την οποία, όπως είπα, αντιμετωπίστηκε αρχικά από κάποιους κύκλους αυτός ο θεσμός. Αλλά βλέποντας τα πράγματα από κάποια απόσταση, ακόμη και το ότι δόθηκε η ευκαιρία στη γιαγιά να δει Μπρέχτ, ήταν εν τέλει έτσι, κάτι σημαντικό. Δηλαδή, από εκεί που η μόνη θεατρική τροφή της ελληνικής επαρχίας ήταν τα μπουλούκια ή οι επιθεωρήσεις που έφευγαν από την Αθήνα για να κάνουν αρπαχτές. Ναι, το ότι μεταπίδησε ξαφνικά η θεατρική ζωή από την επιθεώρηση στον Μπρέχτ ήταν ίσως ένα τεράστιο άλμα, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα άλμα που εν τέλει μπορεί να πει κανείς απολογιστικά πως έφερε κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν έπεσε στο κενό αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρέμβαση, σχόλιο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας τη σειρά αυτών των διαλέξεων του Θεάτρου της Δευτέρας. Όχι μόνο στις διαλέξεις για τον ελληνικό θέατρο που είχα τη χαρά και την τιμή να δώσω εγώ, αλλά και σε όλες τις διαλέξεις που από την αρχή της χρονιάς δόθηκαν από τους συναδέλφους μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές, από τον κύριο Γραμματά που είναι παρόν εδώ, από τον κύριο Κράια που είναι παρόν εδώ, από την κυρία Σιδηροπούλου, από την κυρία Νεοφύτου και από την κυρία Γκίνη που επίσης είναι παρούσα εδώ. Τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ όλους και όλες, τις συναδέλφες και τους συναδέλφους, για την πολύ σημαντική συμβολή τους στις διαλέξεις του Θεάτρου της Δευτέρας, οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχιστούν και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, θερμές ευχαριστίες και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.